και αρκετή σήμερα. Έχει ενδιαφέρον. Δεν έχει ήχο το πρόσφατο. Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινάει η συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου του 2016 με αριθμό πρακτικό 12. Είναι λίγο τεταμένα τα πράγματα, ύστερα από μια εσωκομματική κουβέντα που είχαμε κάνει και δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε εισηγητές των θεμάτων. Γι' αυτό θα έκανα μια πρόταση για την αναβολή όλων των θεμάτων λόγω μη ορισμού εισηγητών που είναι αυτή και να επαναληφθεί η ίδια συνεδρίαση με τα ίδια ακριβώς θέματα στις 1:00 την Παρασκευή που μας έρχεται. Αν εγκρίνει το σώμα, να το πάρουμε πέμπτη, αν θέλετε, ναι. Ναι, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους και στους συμπολίτες μας. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει λόγο στην Πέμπτη, προκειμένου να διευκολυνθεί η παράταξη πλειοψηφίας, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσει σήμερα όμως τι γίνεται. Εάν δεν τι θέμα συζήτησης, εμείς θα κάνουμε ερώτηση. Για να ενημερωθούμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί βάζεται ένα πολύ σοβαρό θέμα που άπτεται με τη λειτουργία του Δήμου. Και γι' αυτό, εντάξει, αν είναι να συζητεί το άλλο θέμα, ας αναπτυχθεί αυτό και είμαστε στη διάθεσή σας ή όποια να εσείς εκτιμάτε. Επομένως, θα έλεγα την Παρασκευή ή είπε, υπάρχει κάποιος λόγος από τους αναδέλφους, πέμπτη, Νίκο. Πέμπτη, εντάξει, πέμπτη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εντάξει. Όχι, εγώ σας λέω, εγώ παίρνω την ευθύνη, γιατί μήπως είναι το ραντεβού στο υπουργείο. Δεν ορίσαμε εισηγητές. Έτσι, έτσι. Την Πέμπτη, για να συζητήσουμε τα θέματα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Επί του θέματος. Α, επί του θέματος της αναβολής. Ναι, για πες μου. Καλησπέρα και από μένα. Εφόσον αποφασίζετε να αναρριχθεί ένα δημοτικό συμβούλιο με κάποια σοβαρά θέματα, για ποιο λόγο να καθόμαστε να συζητάμε τα πρώην υπηρεσίες τα οποία δεν ξέρω αν υπάρχουν και τι άλλο να συζητήσουμε εδώ παραδεξιακό. Αυτά που αφορούν τα εσώ παραδεξιακά νομίζω τα συζητάμε σαν συνδυασμός και όχι σαν δημοτικό συμβούλιο. Εκτός αν θέλετε να συνεχίσουμε κανονικά το δημοτικό συμβούλιο και να συγχυθούμε εμείς τα θέματα, έτσι, λοιπόν, και ας έχουμε και πρώην υπηρεσίας διάταξης. Δεν έχω δει σε ένα δημοτικό συμβούλιο να συζητάμε τα παραδεξιακά και όχι να κάνουμε δημοτικό συμβούλιο. Ποιος αυτή είναι η πρώτη συμβουλία. Κύριε Παπαδόπουλο, ότι θα συζητήσουμε τα ενδοπαραταξιακά εδώ πέρα. Αφού αναβάλλετε το δημοτικό συμβούλιο. Αναβάλλετε το δημοτικό συμβούλιο, γιατί ναι. Εγώ προσωπικά δεν το ετοίμασα όπως έπρεπε. Αναλαμβάνω την ευθύνη εγώ. Δεν το ετοίμασα όπως έπρεπε. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος, είπε, κρελιάγω, δεν τελειώσα. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος είπε ότι να αναβάλουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά άλλο τι είπε ο κύριος Κωνσταντόπουλος, έτσι. Εν πάση του κυρίου Κωνσταντόπουλου έχω και εγώ μια πρόταση. Λοιπόν, εφόσον αναβάλλει το Δημοτικό Συμβούλιο και ρωτάω τον κύριο Κωνσταντόπουλο να συζητήσουμε και να μάθουμε το τι συμβαίνει στην παράταξή σας. Γιατί πρέπει να μάθουμε και δεν χρειάζεται να συζητήσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα αυτό. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, κύριε Λάκη, εγώ δεν είπα τι συμβαίνει στην παράταξή σας. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσει ό,τι συμβαίνει, γιατί αυτό επηρεάζει τη λειτουργία του Δήμου. Έχει 10 μέρες, αν δεν του το αναλύσω, ήθελα να το πω αργότερα. Έχει 10 μέρες ο Δήμος. Βεβαίως να μας το αναλύσετε. Λοιπόν, έχει 10 μέρες ο Δήμος που δεν λειτουργεί. Διαβάζουμε αναρτήσεις, σχόλια, πικρόχολα και άλλα απαράδεκτα σχόλια. Δεν πρέπει να συζητούν αυτά, δεν πρέπει να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρείτε ότι είναι επουσιώδες θέμα. Είναι σοβαρότατο θέμα. Εάν ο Πρόεδρος
όπως λέει, δεν έχει ετοιμάσει τα θέματα. Εμείς να συμφωνήσουμε, να συζητείτε το άλλο να ξεκαθαρίσει το άλλο θέμα και από εκεί και πέρα είμαστε διάθεση, προκειμένου να διευκολύνουμε τη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής, να συζητήσουμε και τα θέματα σε άλλη μια μέρα χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν μπαίνουμε στα συμπαραταξιακά σας. Την Πέμπτη πριν το Δημοτικό. Δεν μπαίνουμε στα συμπαραταξιακά. Εσείς θα τα λύσετε μόνοι σας. Όμως εμείς, αν δεν το βάλουμε στο θέμα, θα το κάνουμε ερώτηση. Μισό λεπτό λιγάκι. Λοιπόν, κάτι υπόθηκε για την δυσλειτουργία του Δήμου. Σας πληροφορώ ότι επειδή αυτόν τον καιρό θέλησα να ασχοληθώ εγώ προσωπικά με τα προβλήματα του Δήμου, εδώ είναι πρόεδροι, εδώ είναι παράγοντες που ξέρουν και βεβαιώνουν αυτή τη στιγμή ότι λύθηκαν προβλήματα μηνών. Έτσι, ο Δήμος δεν έχει κανένα πρόβλημα, λειτουργεί άψογα, έτσι απλώς και μόνο. Εγώ δεν πήγα σε ορισμένες επιτροπές, δεν πήγα να βρω σε κάποια ραντεβού που είχαμε παράγοντες και τέτοια που είναι για καλό του Δήμου, αλλά δεν υποχρέωση του Δημάρχου. Λοιπόν, και όλα βαίνουν όχι απλώς καλώς, άριστα. Και άμα θέλετε, θα σας αναφέρω όλη τη λίστα των προβλημάτων που λύθηκαν αυτές τις μέρες. Το τι γράφουν τα sites και οι ανώνυμοι και οι περίεργοι είναι άλλη ιστορία. Έτσι. Κύριε Πρόεδρε, εμείς δεν λέμε ότι... Μισό λεπτό, κύριε Κωνσταντόπουλε. Εμείς επιτρέψαμε, απάντησε σε μένα ο Δήμαρχος. Είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω. Έχουμε προσωπική άποψη για την... Κύριε Κωνσταντόπουλε, έχει ζητήσει το λόγο εδώ και πολύ ωραία. Επειδή ο κύριος Δήμαρχος απάντησε, θα δώσει το λόγο μετά. Και καλά φουλάει. Και δεν υπάρχει κανονισμός. Ακριβώς. Πόσο χρόνο μιλάει και έχει δικαίωμα να μιλήσει ακόμα μια φορά. Δεν μπορεί να πετυχαίνεται κάθε τόσο και κάθε τρεις και έτσι. Θα συνούμαστε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους. Υπάρχει κύριε Θερομιλή. Κύριε Κωνσταντόπουλε, θέλετε να ξέρετε. Παρακαλώ κύριε Κωνσταντόπουλε. Για τον Δήμαρχο. Εδώ μαζευτήκαμε, σήμερα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι. Φυσικά, αν εσείς δεν μας ενημερώσετε, εμείς δεν θέλουμε να μας ενημερώσετε και δεν μας ενδιαφέρουν τα ισοπαραταξιακά σας. Εκείνο όμως που μας ενδιαφέρει είναι ότι το αντίκτυπο αυτής της κατάστασης το δίνουν. Λοιπόν, δόθηκαν συνεντεύξεις επίσημα από τον Δήμαρχο ή γράφτηκαν στα site διάφορα ζητήματα και λεκτικά και κάποια σοβαρά θέματα που θα τα βάλουμε στη διάρκεια της συζήτησης. Ακούσαμε μέχρι και το ότι καταδικάστηκε υπάλληλος για οικονομικά εγκλήματα, λέει. Λοιπόν, είναι σοβαρά ζητήματα που αφορούν το Δήμο, αυτά θέλουμε να συζητήσουμε και δεν μας ενδιαφέρουν τα δικές σας διενέξεις ή εσωπαραταξιακές. Αυτές, αν μπορείτε να τα λύσετε εσείς, λύσετε. Λοιπόν, όσον αφορά και την αναβολή των θεμάτων που έχουμε για συζήτηση, συμφωνώ να το πάμε την Πέμπτη, εκτός αν ο Δήμαρχος, όπως λέει, μπορεί να συγκριθεί όλα τα θέματα. Αν ο Δήμαρχος μπορεί και αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη να συγκριθεί τα θέματα και αυτό, και έχουμε τη διάθεση να κάνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ εισηγήθηκα να αναβληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω μη ορισμού εισηγητών και διαφορετικών άλλων θεμάτων. Λοιπόν, ο Πρόεδρος επέμενε να γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Και γίνεται. Λοιπόν, όσον αφορά για τα υπόλοιπα, δεν επιτρέπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητιούνται ζητήματα υπηρεσιακά υπαλλήλων. Έτσι, είναι άποψη του Υπουργείου που είχα επικοινωνία σήμερα. Υπάρχουν τα θεσμικά όργανα, υπάρχουν... Παρακαλώ λιγάκι ησυχία. Παρακαλώ λιγάκι ησυχία. Και το ακροατήριο, αν δεν μπορεί να παρακολουθεί στη συζήτηση, έτσι όσοι δεν μπορούν να σπεράσουν παρακαλώ έξω, αν δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τη συζήτηση όπως την κάνουν. Εντάξει. Όποιος δεν μπορεί να παρακολουθήσει τη συζήτηση, είπα, για να μην επεμβαίνει. Καταλάβατε. Όχι, όχι, ξέρω ότι το πολέω. Δήμαρχε, η πρόταση για αναβολή όλων των θεμάτων είναι δικιά μου. Εσείς είπατε να αναβάλουμε το Συμβούλιο. Στις
2 η ώρα σήμερα. Λοιπόν, σύμβουλοι εισηγήθηκαν να αναβληθώ και εγώ. Σύμβουλοι. Ποιοι είναι αυτοί οι σύμβουλοι που εισηγήθηκαν. Μπορώ να αναφερθούν εδώ. Ποιοι είναι αυτοί οι σύμβουλοι που είχε κυκλοφορήσει ότι αναβάλλεται το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να ξέρει κάτι. Λοιπόν, και εγώ είπα ότι θα το βάλω θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω μη ορισμού εισηγητών να το αναβάλω. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή έχει προκύψει αυτό το θέμα, ούτως ή άλλως πρέπει να κάνουμε μια μικρή κουβέντα. Λοιπόν, τα προβλήματα του Δήμου είναι πολλά και προέχουν. Και ο κόσμος εδώ πέρα δεν μπορεί να παρακολουθεί εμάς με τα δικά μας αυτά, τις διενέξεις τις δικές μας. Είχαμε δώσει πριν 10 μέρες στον Δήμαρχο ένα κείμενο για να το διαβάσει. Και να κλείσουμε το θέμα της αναβολής. Εντάξει, να πούμε τι λένε. Έχει γίνει αναβολή. Σε μένα δεν έχουν γίνει. Εντάξει. Τι ξέρεις θα κάνεις. Η ώρα την πέμπτη. Τα ίδια ακριβώς δεν θα πάρει τα άλλη πρόσφατα. Έτσι. Άρα τώρα να πούμε εδώ παρακαλώ. Όχι, όχι. Απλώς το σημερινό συμβούλιο θα μπορούσαμε να το διακόψουμε και εδώ πέρα. Αλλά επειδή τίθεται θέμα, ας πούμε, κάπου από κάποιους, θα πούμε δύο πράγματα. Δύο πράγματα. Όχι, δεν θα κάνουμε εκτενή, πώς λέω να το πούμε, αναφορά σε όλα αυτά τα θέματα. Ως προς το τελευταίο, ναι. Λοιπόν, ζητάνε κάποιοι να ενημερωθούν ανούσια, μπορεί να είναι, αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο το... Ναι. Αναβάλλω τη συνεδρίαση για την ημερήσια διάταξη. Για την ημερήσια διάταξη. Ερωτήσεις, κύριε Δησέρη, και ενημερώσεις, έχουμε δικαίωμα να κάνουμε. Η ημερήσια διάταξη αναβάλλεται. Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε και έχουμε δικαίωμα να κάνουμε ερωτήσεις και να συζητήσουμε πάνω στις ερωτήσεις και να ενημερωθούμε. Ενημερώσεις και ερωτήσεις. Αυτό. Κάναμε ερώτηση, όχι γενικά και ερώτηση, κάναμε συγκεκριμένη ερώτηση. Έγινε συγκεκριμένη ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, περιμένουμε λιγάκι να τελειώσω εγώ και θα πάρετε όλοι το λόγο. Όχι, επειδή έβαλε ο κύριος Δησέρης ένα θέμα διαδικαστικό. Ναι, για πες. Άνοιξε μικρόφωνο. Το θέμα της αναβολής έχει λυθεί. Και μάλιστα ομόφωνα. Δεν το ξαναπέρατε από την αρχή. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Εμείς κάναμε συγκεκριμένη πρόθεση. Μπορούσαμε να κάνουμε την ερώτηση, να πάμε στα πρώην ειδησίες και όταν θα φτάναμε στην ημερήσια διάταξη, θα έλεγε ο πρόεδρος την πρότασή του, θα συμφωνούσαμε και τελειώναμε. Αλλά ο πρόεδρος, αφήστε με λίγο, ο πρόεδρος όμως είπε από την αρχή και συμφωνήσαμε όλοι οι σύμβουλοι να αναβληθεί το συμβούλιο υπό την προϋπόθεση ότι θα συστηθεί το θέμα και θα ξεκαθαρίσει. Γιατί αφορά τη λειτουργία του Δήμου και για άμεσα επίπτωση στη ζωή των πολιτών. Αυτό είναι ο λόγο. Αν θέλατε, θα μπορούσαμε να διαφωνήσουμε και να συζητήσουμε μια πρώην περισσότερη διατάξεω και μετά να έπαιρνε ο πρόεδρο και να έλεγε αναβολή και να πηγαίναμε στην αναβολή. Μην βάζετε θέμα να βρούμε τη σοϊά μου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που είμαστε εδώ, μπορούμε να κατεβαίνουμε στο χωρί έγκαια και να ερχόμαστε και το απόγευμα. Κύριε Δησερή, όπω και να γνωρίζετε, εσεί είστε και δεδομένοι. Καλά, είστε. Δεν πρόκειται να παίρνει το λόγο που δεν θέλει. Έτσι. Ο αποκλειστικός υπεύθυνος για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος έκανε μια συγκεκριμένη πρόταση. Όποιος δεν θέλει να καθίσει στη συζήτηση μπορεί να αποχωρήσει. Αυτό είπε. Ο πρόεδρος ήταν. Μόνο αυτός είναι υπεύθυνος για την απόψινή συνεδρία. Έθεσε το θέμα και από εκεί και πέρα τώρα ο ίδιος ξεκίνησε να λέει κάποια ενημερωτικά. Και τελειώσαμε τώρα. Δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε όλοι πώς θα γίνει η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και γιατί του βάζετε πάλι το θέμα. Δεν το βάλατε.
Νομίζω ότι κορυδευόμαστε όλοι εδώ μέσα. Δεν κορυδευόμαστε καθόλου. Είναι ξεκάθαρο. Αναβολή με ρίζα διάταξη. Αναβολή με ρίζα διάταξη συγκήθηκε ο πρόεδρος και να συζητηθούν τα άλλα θέματα πρώην ρίζα διατάξεων που ήταν και οι ερωτήσεις τυπών όπως έγιναν από τον Λιάκο, από τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Φυσικά πιστεύω ότι και εμένα δεν πήγαν εισηγητές. Α πούμε, σκουπάνε να πείτε και εσύ. Από εμά δεν πήγαν εισηγητές, κύριε Δησερή. Δεν απευθύνουμε σα, κύριε Δημάρχη, πάρε το λόγο λίγο. Μισό λεπτό. Του μοιορισμού εισηγητών είναι και πονηρό και ύποπτο. Έτσι. Εκτός αν οι υποτιθέμενοι εισηγητές έχουν υποβάλει παραίτηση και δεν το ξέρω. Έτσι. Χθες το βράδυ συναντηθήκαμε στο γραφείο του Δημάρχη. Με απότερο σκοπό να συζητήσουμε τα θέματα τα σημερινά του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν κατέστη δυνατόν να συζητηθούν τα θέματα και να ορίσουμε τους εισηγητές. Λοιπόν, εκ του πονηρού, αν το θεωρείτε, εντάξει. Καλά, λοιπόν, για να τελειώσω, στην παραδεξιακή συγκέντρωση, το θέμα του Προέδρου. Είναι αυτό τεχνικό, είναι ο κύριος Στάλιν, είναι αυτό ο άλλος τώρα, αυτά είναι παιχνιδάκια τώρα, λυπάμαι πολύ, λυπάμαι πάρα πολύ, έτσι. Λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο, απόψεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θα σας διαβάσουμε αυτό το κείμενο το οποίο δώσαμε στον Δήμαρχο. Εγώ δηλαδή δεν θα το διαβάσω. Έχω 8 αντίγραφα εδώ πέρα και ένα δικό μου 9, των Δημοτικών Συμβούλων που το υπογράψανε. Θα τους το δώσω και ο καθένας ό,τι θέλει ας κάνει. Αν θέλει να ενημερώσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να το στείλει οπουδήποτε. Εγώ πάντως από πλευράς μου, σαν πρόεδρος και σαν Παπαδημητρίου Ζήνων, δεν θα το δώσω σε κανένα. Και προχωρώ. Το πώς βρέθηκε στα μέσα ενημέρωση όλο το κείμενο είναι. Τώρα να σου βαρεθούμε λίγο, έτσι. Θα σου βαρεθούμε λίγο. Παρόλα αυτά, επειδή πρέπει να υπάρχει συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχω μια αίτηση δικιά μου εδώ πέρα, αίτηση του Παπαδημητρίου Ζήνωνα του Ιωάννη, προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίου Βελβεντού. Θέμα. Παραίτηση από τη θέση Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Με την παρούσα αίτηση σας υποβάλλω σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 64 και την παράγραφο 4 του άρθρου 54 του νόμου 3852 του 2010 την παραίτησή μου από τη θεσμική θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερβίου Βελβεντού που είχα την τιμή να κατέχω από τις 7-9 του 2014 όπου το σώμα με εξέδειξε. Οι λόγοι της παραίτησής μου έχουν σχέση με τη συμπεριφορά του Δημάρχου και τα λεγόμενά του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γι' αυτό υποβάλλω συγχρόνως και την αίτησή μου για ανεξαρτητοποίηση από το συνδυασμό της πλειοψηφίας δύναμη ευθύνης σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 66 του νόμου 3852 του 2010 και παρακαλώ η παραίτησή μου να γίνει άμεσα αποδεκτή. Για την μέχρι σήμερα συνεργασία στη θεσμική θέση που κατήχα, θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο και τον πρώην Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και Πρακτικογράφου του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου που συνεργαστήκαμε, τον Δήμαρχο, τους αντιδημάρχους, τους πρόεδρους των δημοτικών οργανισμών και επιχειρήσεων του Δήμου μας, τους αρχηγούς όλων των δημοτικών παρατάξεων της πλειοψηφίας και κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ομοίως τους προέδρους και συμβούλους των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, καθώς και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου μας. Θα ήταν παράληψή μου να μην ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες υποψηφίους του συνδυασμού της πλειοψηφίας. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πολίτες του Δήμου μας, οι οποίοι είναι οι μεγάλοι και ακέραιοι κριτές όλων μας που μας εκπροσωπούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σέρβια, 27 Ιουνίου 2016. Με εκτίμηση Ζήνων Παπαδημητρίων, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος.
Μια ερώτηση μόνο, Πρόεδρε. Θα ήθελα ειλικρινά να απαντήσεις πόσες φορές υπέβαλες προφορικά την παρέτησή σου σε μένα. Μάλιστα. Προφορικά σε σένα, ποτέ. Λοιπόν, αυτή εδώ η αίτηση είναι αντίγραφο της αίτησης η οποία έχει γραφεί μία 12 του 14, την οποία όταν τη διάβασα, στη συγκέντρωση που είχαμε μεταξύ των συμβούλων της πλειοψηφίας, είπανε όλοι, όχι, όχι Πρόεδρε, δεν θα παραιτηθείς, δεν θα παραιτηθείς, δεύτερη φορά, είναι η τρίτη φορά και η τελευταία. Λοιπόν, επειδή πρέπει να υπάρχει συνέχεια του Δήμου, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, παρακαλώ, πρέπει να πάει συγχρόνως. Δηλαδή να ψηφιστεί ο Πρόεδρος και να πάρθει απόφαση για να υπάρχει μέχρι την Πέμπτη να υπάρχει Πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα την Πέμπτη στο Δημοτικό Συμβούλιο θα έχουμε και ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο σας το ανακοινώνω από τώρα, που θα είναι η εκλογή Πρόεδρου. Αυτά είχα να πω. Και ευχαριστώ. Την Πέμπτη ξεκινάτε εσείς στις συνεδρίες στην Προεδρία και μετά... παρακαλώ και τον Σαντόπουλε. Το τέλος Πέμπτη ξεκινάτε εσείς στις συνεδρίες, γίνεται η εκλογή του καινούργιου Προέδρου και μετά να κατεβαίνει εσείς κάτι και να αναλαμβάνει την Προεδρία. Λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς. Οι εισηγητές που είπαμε για το Συμβούλιο να πάνε όλα τα θέματα την Πέμπτη, ποιος θα ορίσει? Οι εισηγητές θα οριστούν από εδώ πέρα. Μέχρι την Πέμπτη θα είμαι Πρόεδρος. Δηλαδή αύριο θα αρμαστεί από σένα, τουλάχιστον στις προηγούμενες προσκλήσεις αυτό γινόταν, ο ορισμός εισηγητών. Κύριε Ζορμπά, υπέβαλε την παραίτησή του, αλλά η παραίτησή του γίνεται από την Πέμπτη και μετά. Την επόμενη Πέμπτη, ο Πρόεδρος θα ορίσει εισηγητές. Ναι. Λοιπόν, κάποιος άλλος, κάποια ερώτηση. Ποιες είναι, συγγνώμη κύριε Λιάκο, θέλετε δήμαρχε να κάνετε μια ενημέρωση σχετικά με το τι έχει προηγηθεί αυτόν τον καιρό, αυτόν τον δεκαήμερο? Με αυτόν τον Δήμο ασχολήθηκα πριν 2 χρόνια σχεδόν και παραπάνω, γιατί η διαδικασία είναι πολύ νωρίτερα. Και για να ασχοληθώ με το Δήμο έχω κάνει θυσίες με κεφαλέ. Της πάση γνωστό είναι σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο ποιος είναι ο γιατρός ο Κοσματόπουλος. Τι πρόσφερα στην ομαρχία, τι πρόσφερα στην περιφέρεια και γενικά στην κοινωνία. Επειδή αυτός ο τόπος είναι πραγματικά ευλογημένος από το Θεό, αλλά καταραμένος από ορισμένους παράγοντες, θέλησα να δώσω και την ψυχή μου ακόμα να την ευκαιρία να πάει μπροστά ο τόπος, να χορτάσει ο Δημότης ψωμί, γιατί έχει όλες τις προδιαγραφές να γίνει όχι Las Vegas και κάτι παραπάνω. Αυτό δεν είναι υπερβολή και μη χαμογελάνε μερικοί. Έχει ένα έδαφος θαυμάσιο, ανεκμετάλλευτο εντελώς, έχει νερά, έχει ήλιο, έχει αέρα, έχει λίμνη που έχει μείνει εντελώς ανεκμετάλλευτη μέχρι τώρα και από τουριστική πλευρά και από επιχειρηματική ηχθειοκαλλιέργεια κτλ. Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή έδωσα όλο το βάρος στην παραγωγή. Φτιάξαμε ένα εδαφολογικό εργαστήριο το οποίο είναι έτοιμο να λειτουργήσει και ό,τι και αν καθυστέρησε οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, ας μην το αναφέρουμε εδώ. Λοιπόν, παλεύουμε να αυξήσουμε την παραγωγή. Ήδη συμμετείχαμε στην Εγνατία Expo που είχε φοβερή επιτυχία και έγινε γνωστός ο Δήμος Σερβίου Βολοντιτού σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, αλλά δυστυχώς τουλάχιστον η παράταξή μου δεν είχε την καλοσύνη και την ευγένεια όχι μόνο να ασχοληθεί να βοηθήσει, αλλά και να περάσει από εκεί σαν επισκέπτης. Λοιπόν, από εκεί και πέρα,
άρχισε να αχνοφαίνεται η επιχειρηματική δραστηριότητα στο Δήμο. Ήδη αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται μια εταιρεία εκμετάλλευσης μαρμάρων και ευτυχώς οι εξαγωγές, οι εξορίξεις που κάνουν δίνουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία και θα πάμε πάρα πολύ καλά. Και να φανταστείτε ότι την σύμβαση και την επένδυση αυτή, αυτά θα τα μεταφέρω και σε όλο το λαό του Δήμου Σερβίου για να ξέρει καθένας τι γίνεται. Την καταψήφιση όχι μόνο σύσσουμε η αντιπολίτευση, αλλά και σχεδόν 4-5 μισή από τη δική μου την παράταξη. Καταλαβαίνετε τώρα τι εμπόδια αντιμετωπίζω για να προχωρήσω να βελτιώσουμε τις συνθήκες του Δήμου. Σε μια μαύρη εποχή που σήμερα οι δυο ζωοδόχες πηγές του Δήμου, οι λιγνητορικές επιχειρήσεις, τα ορυχεία Μέντε και Λάρκο είναι παγωμένα και αυτά τα έλεγα εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά ποιος θα με ακούσει, και δεν προβλέπεται σύντομα φως, να μην πούμε ότι σβήνει οριστικά η ελπίδα. Εγώ προσωπικά, νιώθοντας την αγωνία για το Δημότιμο, κάναμε κάθε προσπάθεια για επενδυτικές δραστηριότητες σε μια εποχή που, όπως ξέρετε όλοι, είναι ό,τι χειρότερο για έναν επενδυτή. Ένα άλλο που ήθελα να τονίσω και με θλίβει ιδιαίτερα είναι ότι όταν εγώ σαν Δήμαρχος Σερβίου Βελβεντού θέλησα να βάλω το Δήμο Σερβίου Βελβεντού σαν αιχμή του δόρατος στη δημιουργία και πηγές και δικτύου υγιών πόλεων, που σημαίνει ότι ο κάθε άνεργος, ο κάθε ανασφάλιστος, ο κάθε φτωχός, ο κάθε ταλέπορος θα έχει πρόσβαση στην υγεία, γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό μέσω της ΚΕΔΕ και θα μπορεί να κάνει τις εξετάσεις που πρέπει, να κάνει τις θεραπείες που πρέπει και όλα αυτά καλυμμένα από το πρόγραμμα αυτό. Και μάλιστα με αυτή τη δομή θα μπορούσαν να αυξηθούν και οι θέσεις εργασίας στο Κέντρο Υγείας Σερβίων. Δηλαδή, για να σας πω, να καταλάβετε χοντρά ένα πράγμα. Όταν έχουμε ένα πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του παχαίους εντέρου, σε κάθε δημότη πάνω από τα 50 μέχρι τα 70 χρόνια θα του έρθει ένα mail, ένα σημείωμα, ένα τηλεφώνημα να κάνει μια εξέταση κοπράνων για αιμοσφαιρίνη. Δωρεάν. Από αυτούς, αν βρεθούν 100 άνθρωποι που έχουν αίμα στα κόπρανα, που είναι υποψήφιοι να είναι και πάσχοντες από καρκίνο του εντέρου, θα υποβληθούν σε αξονικές κολονοσκοπήσεις, σε εξετάσεις αίματος όρου κτλ. Όλα δωρεάν, καλυμμένα από αυτή τη δομή. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πρόγραμμα καταψηφίστηκε από το Δήμο Σερβίων Βελβεντού. Και εγώ που είχα εισηγηθεί στην ΚΕΔΕ να είναι ο Δήμος μας pioneer, πρωτοπόρος, είμαστε η ουραγή. Λοιπόν, με αυτές τις συνθήκες καταλαβαίνετε ότι δυσκολεύομαι απελπιστικά να δουλέψω. Εγώ όμως δεν πτωούμε από αυτά, θα δουλέψουμε και θα πάμε μπροστά. Τώρα, για την τωρινή, σημερινή αναταραχή δεν είναι μοναδικό φαινόμενο, ούτε πρωτοφανές, αλλά πιστεύω να είναι το τελευταίο, γιατί όσο να είναι θα παραδειγματιστούν ορισμένοι, αλίμονο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, οι σύμβουλοι, οι παραγωγικοί, οι δραστήριοι είναι στο Δήμο, με το Δήμο. Δηλαδή πού πήγανε. Όχι, από μια φορά έλεγα. Ίσως είναι, είναι και... Ξαναγίνω απάντηση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όσο ας ερωτηθούν αν είναι στο Δήμο ή δεν είναι, να ξέρουμε δηλαδή. Εγώ τους ερώ, παιδιά δικά μου, που όχι από αύριο και σήμερα ακόμα δουλεύουμε μαζί,
Τώρα αν θέλουν από αντίδραση, όπως γίνεται τώρα με τα συμβούλια και αυτά, να σταθούν απέναντι, είναι πρόβλημα δικό τους. Έτσι, τα όσα γίνονται και λέγονται είναι λόγω διαφάνειας. Και εγώ προσωπικά και στο Δήμο θέλω να λέμε και αυτά που λέγονται και αυτά που δεν λέγονται. Να περνάνε έξω, να ξέρει και ο κόσμος τι συμβαίνει. Η κρυψίνια και ο μυστικισμός και αυτά δεν είναι χαρακτηριστικά δικά μου. Έγινε μια αναταραχή, ένα κυματάκι η Σέρσα να μας δροσίζει και ξέρω εγώ, έληξε η ιστορία και από αύριο, ξεκινάμε. Αν μερικοί δεν θέλουν να δουλεύουν, δεν θα τους αφήσουμε να κάνουν και ζημιά. Λοιπόν, τον κύριο Κοσμά τον είχα 2 χρόνια υπεύθυνο στο κέντρο αγροτικής ανάπτυξης, υδάτων και εδαφολογικού. Αν πέρασε καμιά φορά από εκεί, πέστε μου εσείς να το πω, να το πιστέψω κι εγώ. Εγώ δήμαρχε μπορεί να αγρότης σε αγροτικό δήμο, έτσι. Και μιλάτε κιόλα, κύριε Κοσμά, μιλάτε κιόλα, έτσι. Πάρετε τον λόγο και θα απαντήσετε, κύριε Κοσμά. Άντε, καμασέστε με παρακαλώ, κύριε Κοσμά. Άντε τώρα. Και ότι είμαστε κινησκοί. Λοιπόν. Και θέλουμε για τις φούρσες. Δεν θα ρίξουμε το επίπεδο του. Σε παρακαλώ. Εντάξει. Παρακαλώ, να μην παίρνετε το λόγο χωρίς να το ζητάτε. Εσύ, του τα χρήσω προχτές. Κύρα 6 άτομα από τον Ελληνικό Γενιστικού και τους έχω μαζί μου. Εγώ κύριε Δήμαρχε, έχετε κάτι άλλο. Αυτά για την ώρα. Θα επανέλθω. Θα απαντήσετε στα ερωτήματα του κυρίου Βλιάκου. Κύριε Πρόεδρε, είναι τη διαδικασία. Όχι, είχαμε μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Βλιάκου έχει τελειώσει. Αν έχει τελειώσει, θα απαντήσει. Στον λόγο, εντάξει. Αργότερα. Θέλετε να. Όχι, τα ερωτήματα τώρα να αρχίσουμε. Όχι, όχι, προ Θεού. Κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντόπουλο. Εγώ δεν έκανα τις ερωτήσεις, γιατί πέθησα ότι αφού ξεκινήσατε εσείς μια εισήγηση, είχατε πει, είχατε ξεκινήσει να λέτε κάποια πράγματα για το τι συνέβη. Είμαι προχωρημένος να πω στις ερωτήσεις προκειμένου να ξεδιανηθεί. Κύριε Δήμαρχε, εδώ διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες ότι υπάρχει στο παραδοξιακό σας πρόβλημα και μάλιστα βγήκατε στις τηλεοράσεις και κάνατε δηλώσεις, για μένα δεν είναι έτσι παράξενο. Εγώ σας έχω εγκαλέσει τα τελευταία 5 δημοτικά συμβούλια με γραπτά κείμενα και είναι στη διάθεση όλων να τα δουν. Δηλαδή τη συμπεριφορά αυτή την περίμενα, δεν είναι έτσι τέλος. Αλλά κάνετε δηλώσεις απαράδεκτες και για τα στελέχη σας, έτσι και λέω για εμάς έχετε κάνει εδώ και 2 χρόνια κάνετε απαράδεκτες δηλώσεις, αλλά και για στελέχη σας αλλά και για υπαλλήλους του Δήμου. Οι εκφράσεις που χρησιμοποιήσατε είναι σεξ, χρήμα και εξουσία. Ως έκφραση, έτσι ακριβώς. Κρίμα, σεξ και εξουσία. Εντάξει, κρίμα, σεξ και εξουσία. Λοιπόν, κύριε συνάδελφε, αγαπητοί συμπολίτες, δεν είναι γεια. Αφήστε με να κάνουμε μια ανάλυση. Αφήστε με να κάνουμε μια ανάλυση σε αυτό που λέει ο Δήμαρχος για να δούμε. Για να δούμε πόσο ευθελίζει τη λειτουργία του Δήμου και των θεσμών και τη λειτουργία των ερετών στο Δήμο. Εννοείται, κύριε Δήμαρχε, με τη λέξη χρήμα, αν είχατε την καλοσύνη, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δησερή, αν δεν θέλετε συμμετέχετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά σας όχι, ρε παιδιά, μιλώ και. Εντάξει, θέλω να ακούγουμε. Παρακαλώ. Σα παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Δεν με φίλουμε στον κύριο Πρόεδρο. Δεν μπορεί να μας πειράγει όμως του το φίτσε και του φίτσα. Θα πρέπει να ντρέπεται. Θα πρέπει να ντρέπεται. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή συμμετέχουμε σε μια παροχή του Συμβουλίου. Θα δίνουμε όσο μετά προτείνουν στην παροχή της συνεδρίας, κύριε Πρόεδρε, να ρίξει και η συνεδρίαση. Εγώ
σας λέω, κύριε Μεσερή, όποιος θέλει μπορεί να φύγει. Από πού είναι ο Μαναμένος, κύριε Μεσερή, για μισό λεπτό, κύριε Μεσερή. Όταν γίνονται τόσα πράγματα και ο κόσμος είναι εκτός λειτουργίας ο Δήμος και σηκώνεστε φεύγετε, δημοτική σύμβουλη της παράταξης. Κάποτε θα πρέπει, κάποτε θα πρέπει. Όχι κύριε Δησερή, είστε εδώ, είστε εδώ, είστε δημοτικός σύμβουλος. Πρέπει να καθίσετε εδώ πέρα, μας καλέσατε, ήρθε κόσμος εδώ πέρα. Δεν φεύγετε, καθίστε εδώ να πείτε αυτά που αφορούν το Δήμο. Καθίστε εδώ πέρα, δεν μπορείτε να ακούσετε. Δεν μπορείτε να ακούσετε. Καθίστε εδώ πέρα 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 να ακούσετε. Ναι, παρακαλώ, δεν έχω κανένα πρόβλημα, ναι. Θα ήθελα μετά να συνεχίσω. Δεν τον ακούω. Ευχαριστώ σε όλους. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσω τονίζοντας πώς ξεκίνησαν όλα αυτά και για τη λειτουργία του Δήμου και μετά να αναφερθώ στα όσα επίσημα πράγματα είπε ο Δήμαρχος σε όλα τα site και τα ραδιόφωνα. Μετά από ένα σχεδόν ένα χρόνο που κατέχω τη θέση του Αντιδημάρχου Οικονομικών, σας ενημερώνω για την οικονομική κατάσταση του Δήμου και για κάποια θέματα που προέκυψαν. Κύριε Δήμαρχε, όταν μου κάνει την τιμή να αναλάβω Αντιδήμαρχος Οικονομικών, σας είχα εξηγήσει ότι είναι ένα αντικείμενο άγνωστο για μένα και θα ήθελα τη βοήθεια τόσο των συναδέλφων όσο και των υπηρεσιών του Δήμου. Μου υποσχεθήκατε από την αρχή ότι θα έχω όποια είδους βοήθεια ήθελα και μοναθέσατε τις αρμοδιότητες οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών. Ζήτησα τότε με έγγραφό μου από τους υπαλλήλους να μου γνωστοποιήσουν τα δικό μου προβλήματα εφόσον υπήρχαν στο τμήμα τους και θα μπορούσαν να προσφέρουν τα μέγιστα των ικανοτήτων τους τόσο από θέμα γνώσεων όσο και ενδιαφέροντος για καλό δικό τους και ακόμα περισσότερο για το καλό της υπηρεσίας. Γιατί πιστεύω ότι η δημιουργικότητα και η αποτελεσματικότητα μόνο μέσα σε ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον μπορεί να ευδοκιμήσει. Δυστυχώς από τους υπαλλήλους που κοινοποιήθηκε το έγγραφο, μόνο κάποιοι μου απάντησαν. Σας ενημέρωσα για όλα αυτά και αντί να απαιτήσετε από τους υπαλλήλους να δείξουν τον πρέποντα σεβασμό προς τον αντιδήμαρχο που ορίσατε εσείς, αντί αυτού, μου αφαιρέσατε την απόφαση, με απόφασή σας τις αρμοδιότητες των διοικητικών υπηρεσιών. Ως αντιδήμαρχος λοιπόν οικονομικών και όλοι γνωρίζετε το βάρος που έχει το οικονομικό κομμάτι της λειτουργίας του Δήμου και είναι ίσως το πρώτο και βασικό για την καλή εικόνα που βγάζουν προς τα έξω και για την κοινωνία μας. Παρόλο που σας ζητούσα συνεχώς και επίμονα να έχω κάποια υποστήριξη στο γραφείο μου, συνεχώς μου λέγατε ότι θα γίνει και δεν γινόταν κάτι. Οποιαδήποτε ενέργειά μου προς τους υπαλλήλους του τμήματος που προείσταμε έπεφτε πάντα στο κενό με δική σας συνένεση. Δεν δύναται αντιδήμαρχος οικονομικών να ζητά έγγραφα από τους διευθυντές των τμήματων να τον ενημερώσουν σε θέματα νόμων και διατάξεων που ισχύουν για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών, τόσο σε νομικό όσο και υπηρεσιακό διοικητικό επίπεδο, και να αρνείται η διευθύντρια διοικητικών υπηρεσιών να μου απαντήσει, έχοντας πάνω στο έγγραφο την υπογραφή σας με την χειρόγραφη σημείωση ότι δεν χρήζει απάντηση στο έγγραφο. Και βλακώδες να ήταν αυτό το έγγραφο, κύριε Δήμαρχε, δεν έπρεπε να με μειώσετε για ακόμα μία φορά. Έχω κάνει επανειλημμένα έγγραφα προς το τμήμα εσόδων, γιατί εδώ και δύο χρόνια, σαν δημοτική αρχή, δεν έχουμε βεβαιώσει σχεδόν τίποτα από όλα αυτά τα τέλη που υποχρεούμαστε να συντάξουμε και στη συνέχεια να εισπράξουμε και να έχουμε μια εντελώς διαφορετική οικονομική κατάσταση από αυτή που επικρατεί σήμερα στο Δήμο μας. Ήθελα να κάνω και μια ενημέρωση για τα οικονομικά με εκτενέστερα στοιχεία, αλλά θα σας τα πω λίγο περιληπτικά. Σας είχα ετοιμάσει μια εισήγηση, αλλά τώρα θα το πω. Στο πρώτο εξάμηνο, να ξέρετε, στο Δήμο μας, στα έσοδα είμαστε μείον 96%. Δεν υπήρξε Δήμος ποτέ σε αυτή την κατάσταση και ούτε θα υπάρξει. Όλοι γνωρίζετε ότι αν δεν πετύχουμε το στόχο μας, Παρίσι, μείον 100%.
Όλοι γνωρίζετε ότι αν δεν πετύχουμε το στόχο μας αυτό, μπαίνουμε υποχρεωτικά σύμφωνα με τον νόμο στο παρατηρητήριο. Και τι σημαίνει αυτό? Η αιρετή μπαίνουμε στο περιθώριο, αναλαμβάνει τη διαχείριση του Δήμου μία επιτροπή του Υπουργείου και προκειμένου να αυξήσει τα έσοδα, καλύπτει μόνο τα άκρως απαραίτητα των λειτουργικών δαπανών και μπορεί να προβεί μέχρι απολύσεις υπαλλήλων εφόσον δεν επιτευχθεί ο στόχος της υπαξιμότητας. Δεν νομίζω ότι κάποιος συνάδελφος από εδώ μέσα θα ήθελε κάτι τέτοιο για το Δήμο μας. Επιγραμματικά τα χρέη προς τη ΔΕΗ που έχουμε 902 χιλιάρικα μέχρι τέλος Απριλίου, η διάδημα 767 χιλιάδες η οποία θα μας σταματήσει τώρα και να φορτώνουμε στο σταθμό φόρτισης, πρέπει να τα πάμε στο μεγάλο έξω. Όταν έχουμε έσοδα από χρέη προς το Δήμο 2.578.000 να εισπράξουμε. Τέλος με αυτό. Σε μια λοιπόν τέτοια οικονομική κατάσταση. Όχι τέλος. Σε μια λοιπόν τέτοια οικονομική κατάσταση και των τόσων προβλημάτων που υπάρχουν στο οικονομικό τμήμα, με αφήσατε εντελώς μόνο και χωρίς καμιά βοήθεια, αλλά και με ένα συνεχή πόλεμο προς το πρόσωπό μου. Παρόλο που εγώ ποτέ δεν εκφράστηκα αρνητικά για το πρόσωπό σας. Ήμουν αυτός που σας στήριξε πάντα, σε όλα και πάντα με δική σας εντολή. Τώρα θα μου επιτρέψετε να μιλήσω λίγο για προσωπικό. Σε μια συζήτηση που είχαμε μεταξύ μας, κύριε Δήματη, συμφωνήσατε να πάρω στο γραφείο μου για γραμματιακή υποστήριξη την υπάλληλο του Δήμου Ανδρεάδου Χιονία. Με τον εαυτό μου. Ωραία, αφού συμφώνησα με τον εαυτό μου, το πρώτο είχε γίνει πριν 4 μήνες, 5 που ήταν αντιδήμαρχος και ο φίλος, ο συγχωρημένος ο Παύλος ο Γεμενιζίδης, ο κύριος Τέτος ο αντιδήμαρχος, ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος αντιδήμαρχος και εγώ. Μέσα στο γραφείο μου συμφωνήσατε ενώπιον 4 αντιδημάρχων και καλέσατε τη διευθύντρια διοικητικών κυρία Πηλιάτη να κάνουμε απόφαση και να έρθει πάνω. 4 αντιδήμαρχοι μπροστά. Και όταν βγήκαμε από το γραφείο σας, δεν προλάβαμε να κατοικώ κάτω σε 10 λεπτά, μου είπατε άστο, άλλη φορά. Λοιπόν, γιατί πρόλαβε, έπεσαν το τηλέφωνο και το σταμάτησε. Δεν πέρασε. Μετά από ένα μήνα από αυτό που έγινε το συμβάν. Φαντασία σου ουριάζει. Το πια φαντασία, Δήμαρχε. Εντάξει. Δήμαρχε, εγώ είμαι πατερονάτος άνθρωπος. Και αυτά που λέω το ξέρεις. Ό,τι λέω, στο έχω πει και άλλη φορά, αυτά που λέω ισχύουν. Μπράβο. Είμαι από σπίτι με ήθος και αρχές. Κρατάω το λόγο μου και είμαι σοβαρός άνθρωπος. Και αυτά που λέω τα εννοώ. Όχι όπως κάνουν κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, την τελευταία φορά που βρεθήκαμε και στο βαθύλακο σε συγκεκριμένο μαγαζί, σας το ξανά από αυτό το πράγμα ότι πρέπει να έρθει συγκεκριμένη υπάλληλος στο γραφείο μου. Γιατί τα προβλήματα είναι πολλά και 2 χρόνια δεν κάναμε τίποτα. Και μου είπατε, εννοείται και επιβάλλεται. Και σας το ξαναλέω, Δήμα, και θα την πάρω πάνω. Και μου είπατε, ελευκό, κάνει ό,τι θέλει. Μπράβο. Τα φαντάστηκα καλά, ε. Με δική μου προφορική εντολή, μετά που μου δώσετε την εντολή σας, ο κύριος Κυριακίδης με τους εργάτες του Δήμου προέβησαν στη μεταφορά των επίπλων χωρίς κανένα πραξικοπηματικό τρόπο. Από την πρώτη στιγμή όμως συζητήσαμε για τον τρόπο λειτουργίας στο γραφείο και συμφωνήσαμε σε όλα μαζί με την υπάλληλο. Στους 3 σχεδόν μήνες που ήταν στο γραφείο μου, δρομολογήθηκαν και επιλύθηκαν διάφορα θέματα και αυτό μπορούν εκτός από μένα να σας το επιβεβαιώσουν και άλλοι συνάδελφοι. Προμηθευτές και δημότες που εξυπηρετήθηκαν άμεσα. Δεν κάνατε τροποποίηση της απόφασής σας με την οποία την είχατε κάτω στο εδαφολογικό, επί της ουσίας χωρίς αρμοδιότητες, γιατί μου λέγατε ότι εκκρεμεί το πειθαρχικό της υπαλλήλου και μόλις βγει η τελεσίδικη απόφαση, θα κάνετε τροποποίηση της απόφασής σας. Ενημερωτικά, η υπόθεση της κυρίας Ανδρεάδου στο πειθαρχικό είναι μια παλιά απόφαση επί θητείας πρώην δημάρχου κ. Κουκολιού. Και η απόφαση του Συμβουλίου είναι η προγλήφωση ενός βαθμού, δηλαδή από το βαθμό Α στο βαθμό Β για 2 χρόνια. Πού είναι λοιπόν τα οικονομικά εγκλήματα για τα οποία με τόση ευκολία αναφέρεστε συνεχώς, εδώ και αρκετές μέρες, σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιοχής μας? Και αν δεχτώ ότι ίσως ξέρετε κάτι παραπάνω, γιατί δεν καταγγείλατε επίσημα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Περιφέρεια, αλλά ισχυρηθήκατε ενώπιον όλων των συμβούλων της παράταξής μας ότι μετά την αργία στην οποία την θέσατε με απόφαση στο Νοέμβριο του 2014, για μένα βέβαια άδικα εγκανήθηκα, χάρη σε εσάς επανήλθε στην εργασία της. Κι άλλο ψέμα από εσάς, γιατί βάσει νόμου της κυβέρνησης υποχρεωθήκατε να ανακαλύψετε την αργία και να επιστρέψει η υπάλληλος στα καθήκοντά της. Μια υπάλληλος που έχει χρόνια στην υπηρεσία, όταν δεν έχουμε υπαλλήλους και προσπαθούμε με κάθε τρόπο για να λύσουμε τα προβλήματα, γνωρίζει το αντικείμενο.
δεν είχε πρόβλημα με κανέναν υπάλληλο, με κανέναν αιρετό και με κανέναν δημότη. Η δουλειά της ήταν άμεση και αποτελεσματική σε όλα τα θέματα, λύνοντας καταστάσεις και εξυπηρετώντας κάθε δημότη. Και ενώ το διάστημα που ήταν στο γραφείο μου δρομολογήσατε αρκετά πράγματα, ειδοποιητήρια μεγαλοφιλητών, που δύο χρόνια αυτά ήταν στο σιρτάρι και δεν γινόταν τίποτα, ξεκίνησε από το δικό μου το γραφείο, αλλά και πάλι σταμάτησε. Δεν περπατάει. Με τρεις υδρομετρητών, διαδιβαστικά κινήσεις εγγράφων για την γρήγορη δρομολόγηση υποθέσεων, άρχισε δυστυχώς κακοήθεια τόσο στο πρόσωπο το δικό μου, όσο και της υπαλλήλου. Ότι αυτό το ενδιαφέρον για τη δουλειά οφειλόταν στο ότι υπήρχε κάτι ερωτικό και σεξουαλικό μεταξύ μας. Ξέρω ότι όλο αυτό υποκινήθηκε από συγκεκριμένους ανθρώπους στο Δημαρχείο, γιατί στο βωμό της προσωπικής εμπάθειας και κακίας δεν μπορούν να καταλάβουν ότι εκείνοι που παίρνουν πρωτοβουλίες στη δουλειά τους και προσπαθούν πάνω σε αυτό δεν το κάνουν επειδή είναι ερωτικοί σύντροφοι, αλλά επειδή καταλαβαίνουν την έννοια της ευθύνης προς την υπηρεσία και την κοινωνία. Λυπάμαι κύριε Δήμαρχε, γιατί πέσατε τόσο εύκολα σε αυτό το τρυπάκι της κακοήθειας, το αποδεχθήκατε, αφήσατε να διονυστεί και ενώ και εγώ και υπάλληλο ζητήθηκε από την νομική σας σύμβουλο να σταματήσει όλο αυτό, γιατί θα κινηθούμε νομικά, εσείς αντίθετα συνεχίσατε στο ίδιο μοτίβο, του οικονομικού. Το ένα βήμα πριν την απόλυση, τα κουμενιλίκια να γίνονται έξω από το Δημαρχείο και όπως όφελα και διοικητικά και ηθικά να σταθώ απέναντι στην υπάλληλο, η οποία κανένα δικαίωμα δεν έχει δώσει στην υπηρεσία από κάθε άποψη. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι μετά από αυτά που λέγατε, έχω επισκεφθεί τον κύριο Μιχελάκη, τον Γενικό Γραμματέα, και όταν τον ρώτησα τι σημαίνει αυτή η απόφαση του Πειθαρχικού, ο κύριος Μιχελάκης, με απόφαση του, όταν τον ρώτησα σε αυτό το πράγμα τι σημαίνει η στέρηση ενός βαθμού του Πειθαρχικού, μου είπε ότι η αρμόδια υπάλληλος δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα και ότι μπορεί να δουλέψει σε οποιοδήποτε μέρος της οικονομικής υπηρεσίας, ακόμα και στο γραφείο μου. Ήταν η απάντηση από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης. Εσείς μου στείλατε χαρτί, Δημάρχε, με την έκφραση «Εντέλεστε να διώξετε τη συγκεκριμένη υπάλληλο από το γραφείο σας». Πρώτη φορά δήμαρχος σε αντιδήμαρχο συνεργάτη του χρησιμοποιεί τέτοια βαριά έκφραση. Και αναρωτιέμαι, γιατί τέτοιο μένος, κύριε Δήμαρχε, έναντι αυτής της υπαλλήλου και όχι άλλων που ούτε κουλησιεργούν σε θέματα της υπηρεσίας, και ενώ υπάρχουν για κάποιους υπαλλήλους καταγγελίες για τον τρόπο εργασίας τους και συμπεριφορά τους, εσείς όχι μόνο δεν κάνατε τίποτα, αλλά αντίθετα συγκαλύψετε τα πραγματικά γεγονότα. Το καλό και το κακό, κύριε Δήμαρχε, είναι περίπλοκα και πολλές φορές πολύ δύσκολο να τα κατανοήσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, έχοντας πάντα σαν γνώμονα το καλό του Δήμου και της κοινωνίας, που γι' αυτό το λόγο μας τίμησε με την ψήφο του, και αυτό περίμενε και εύχεται από εμάς, σας έκανα την πρόθεση εσάς και την νομική σας σύμβουλο να μου δώσετε 3 μήνες προθεσμία και θα σας αποδείξω τι μπορώ να κάνω, έχοντας τώρα μια πιο σχετική εμπειρία, στο να δρομολογήσω κάποια θέματα τόσο στα έξοδα όσο περισσότερο και στα έσοδα, για να δουλέψω, γιατί τα έξοδα βρίσκονται δυστυχώς στο κόκκινο. Έχοντας όμως δίπλα μου την ομάδα που εγώ θέλω για να δουλέψω και το ελεύθερο να επιληθώ σε κάποιους υπαλλήλους ώστε να δρομολογηθούν σωστά και γρήγορα τα οικονομικά θέματα του Δήμου. Δυστυχώς όμως και αυτό μου το αρνηθήκατε και δεν καταλαβαίνω το γιατί. Εκείνοι που είναι πρόθυμοι να σας βοηθήσουν, κύριε Δήμαρχε, δεν το κάνουν επειδή σας κοστάνε κάτι ή επειδή είναι νηστικοί, αλλά επειδή σας έβλεπαν και σας βλέπουν ως αληθινό φίλο και συνεργάτη. Σίγουρα, κύριε Δήμαρχε και κύριε Δημοτική Σύμβουλη, μου αναλογεί και εμένα ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης και το αποδέχομαι αυτό. Αλλά το μεγαλύτερο μερίδιο, κύριε Δήμαρχε, ανήκει σε εσάς, γιατί αμελήσατε, εμποδίσατε, αναθέσατε αρμοδιότητες σε ανθρώπους που δεν έπρεπε και δεν δρομολογήσατε τα θέματα και προβλήματα όπως έπρεπε για το καλό της υπηρεσίας και όχι των προσωπικών εμπαθειών. Με την εμπειρία όμως που έχω αποκτήσει όλο αυτό το χρόνο, σας δηλώνω, κύριοι συνάδελφοι, ότι θέλω να βάλω πλάτη για να ορθοποδήσουμε όλοι μαζί το Δήμο, αλλά με τον ανάλογο σεβασμό προς το πρόσωπό μου και όχι τόσο για το αξίωμα του αντιδημάρχου, αλλά για την αξία προς τον άνθρωπο. Εφόσον αποφασίσετε ότι μας εφείλετε μία συγγνώμη και μας τη ζητάτε δημόσια, εγώ προσωπικά, να ξέρετε, θα σκεφτώ ότι δεν το κάνετε αυτό μόνο γιατί αναγνωρίσατε ότι υποστηρίξατε λάθος απόψεις, αλλά επειδή μας εκτιμάτε και θα συνεχίσετε να κάνετε με την από εδώ και πέρα συμπεριφορά σας περισσότερο σαν συνεργάτες και ανθρώπους δίπλα σας. Θέλω επίσης και προς τους δημότες να ζητήσω δημόσια συγγνώμη
αν κάπου δεν έχω κάνει κάτι καλά ή δεν μπόρεσαν να εξυπηρετηθούν όσο έπρεπε, αλλά θέλω να τους βεβαιώσω ότι προσπάθησα όσο μπορούσα και έκανα κάθε δυνατή προσπάθεια πάντα στο μέτρο του εφικτού και του δυνατού. Τις ερωτήσεις μου θέλω να κάνω στο Δήμο. Είμαστε 2 χρόνια στη Δημοτική Αρχή. 22 μήνες τώρα με όραμα, στόχους και δύναμη ευθύνης. Πέστε μας κύριε Δήμαρχε, τι έγινε τα 2 χρόνια. Πόσο απογειώσαμε το Δήμο. Τι κάναμε. Πόσο ψούμε πόρτας ο Δημότης. Πόσοι επιθετές ήρθαν και επένδυσαν έστω και ένα ευρώ. 2 χρόνια Δήμαρχε. Μάτωσα και προσωπικά και επαγγελματικά και οικονομικά. Ήμουν όμως πάντα δίπλα σας. Σε όλα. Σας στήριξα σε ό,τι κάνατε και ό,τι λέγατε. Και πάντα με δικές σας εντολές. Ούτε μία φορά δεν έχω κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που μου είπατε. Και μου δίνατε την εντολή σας. Ήμουν στο Δημαρχείο κάθε μέρα. Από το πρωί τις 7 μέχρι το βράδυ. Για να δώσω λύσεις στα προβλήματα του Δήμου και να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες, τους δημότες μας. Δεν με πειράζει που ερχόσουν μια ώρα την ημέρα Δήμαρχε στο Δημαρχείο. Δεν είχα πρόβλημα σε αυτό. Με πειράζει όμως το να με αδειάζει συνεχώς τους υπαλλήλους, είτε εγγράφος είτε προφορικός. Να βρίζει τους αιρετούς όλους μας, είτε στο γραφείο είτε στα καφενεία του Δήμου. Επίσης, όπως γίνεται και με την περιφέρεια, που δεν αφήσαμε κανέναν εκεί πέρα. Όπου βρεθείς και όπου σταθείς να λες, δεν έχω πάγκο, θα τους αλλάξω όλους. Καφιέσαι ότι άλλαξαν οι δημάρχοι σε 9 μήνες θητείας που είχαν. Δεν έχεις περάσει ούτε ένα λεπτό από τα γραφεία των υπαλλήλων να πεις μια καλημέρα. Να δεις πού δουλεύουν, τι προβλήματα έχουν. Από το ταμείο δεν έχεις περάσει μια φορά. Δεν έχεις πάρει ένα εξτρέ λογαριασμό, μια κίνηση. Να δεις τι λεφτά έχουν, τι έρχονται, τι ανάγκες υπάρχουν. Και το βασικότερο από όλα, Δήμαρχε, πάντα σε όλες τις δηλώσεις που κάνεις και σε αυτά που λες, πάντα προτρέχεις. Χωρίς στοιχεία, χωρίς χαρτιά, μόνο κάνεις ανακοινώσεις ξέροντας τους πάντες και τα πάντα, χωρίς να υπολογίσεις τις συνέπειες του έργου της Δημοτικής Αρχής για το σύνολό των δημοτών. Δεν έχεις καταλάβει, Δήμαρχε, ότι έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά. Συνεχίζω. Δήμαρχε, δεν έχεις καταλάβει ότι έχουν οικογένειες, παιδιά. Πώς είναι δυνατόν να μειώνεις τους πάντες και τα πάντα. Είτε ηθικά, είτε προσωπικά, είτε επαγγελματικά. Να διασύρεις και να προσβάλλεις ανθρώπους. Και να ξεκινήσουμε, Δήμαρχε, από αυτά που έχεις πει δημόσια στα site και στα ραδιόφωνα. Καταρχήν να ενημερώσω το σώμα ότι πάλι ο κυρία Φινή Ανδριάδου σήμερα έχει καταβάλει μήνυση προς τον Δήμαρχο για όλα αυτά που υπόθηκαν, όπως επίσης και για κάποια άλλα άτομα στο Δημαρχείο που την κατηγορούσαν για συκοφαντική της φήμηση. Υπονομικά εγκλήματα λες. Πώς λες τέτοια βαριά κουβέντα, Δήμαρχε, δημόσια. Έχουμε κανέναν εγκληματία στο Δημαρχείο. Αν είναι, ο πρώτος που φέρει την ευθύνη σε αυτό είσαι εσύ, Δήμαρχε, που την κρατάς στην υπηρεσία. Έχω και το δελτίο τύπου του Συλλόγου των Υπαλλήλων του ΟΤΑΔΙΣ Κοζάνης, οι οποίοι με αυτό το έντυπο δείχνουν τη συμπαράστασή τους στην αρμόδια υπάλληλο και ότι δεν υφίσταται τέτοια κατηγορία. Πάμε παρακάτω. Ο μεγάλος σαματάς γίνεται για το κόκκινο. Στριγκάκι. Δεν υπάρχουν πολλά και τα κυνηγάνε όλοι. Δεν ξέρω τι είναι ο Δήμαρχε με τα στριγκάκια, αλλά μας το είπες αρκετές φορές. Τώρα θέλω να μου πεις τι ακριβώς εννοείς με αυτό. Όπως επίσης... Παρακαλώ εισηγεία. Όπως επίσης, τα αίτια είναι άλλα. Από πίσω κρύβεται χρήμα, σεξ και εξουσία. Χρήμα, τι σημαίνει Δήμαρχε. Σεξ, τι σημαίνει. Και εξουσία, τι σημαίνει. Αυτά. Δήμαρχε, ερωτήματα ήταν κάποιες πιστεύω.
Εγώ δεν θα κατέβω σε αυτό το, να μην το χαρακτηρίσω επίπεδο, που όλοι ανακαλύπτουν χίλια δυο πράγματα όταν φτάσει το τέλος της διαδρομής τους. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά χαρακτηρίζουν τους αυτούς που τα αναφέρουν. Εμένα εκείνο που με καίει είναι να αναφέρω το τι έγινε στο Δήμο. Γιατί το είπε πολύ χοντρά ο αγαπητός κύριος Κουκάλης. Τα Σέρβια εδώ και χρόνια πολλά δεν είχαν ούτε δυο τετραγωνικά μέτρα πάρκινγκ. Σήμερα μπορούν να παρκάρουν όλα τα αυτοκίνητα της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτοί τα βγάλανε και ερωτήθηκα εγώ τι έγινε με τα τέτοια, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, άκουνα σπον τώρα, εγώ θα κρατήσω το επίπεδο της συγκέντησης σε ένα αξιοπρεπές στάδιο. Έτσι, τώρα, κανονικά ο πρόεδρος έπρεπε να τον είχε διακόψει από ώρα. Εδώ είναι χαρτί και επιπροσωπικό. Καλά σοβαρά μιλάς τώρα. Σοβαρά μιλάς. Επιπροσωπικό. Εδώ έγραφο του Υπουργείου σημερινό. Σημερινό. Δεν μπορεί να συζητιέται στο Δήμο. Γιατί μας έστειλε του Υπουργείου σήμερα και γιατί μας το αστάσατε. Του Υπουργείου που λέει ότι έκανε οικονομικά. Έκανα ερώτηση εγώ. Έτσι. Στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να συζητιούνται υπηρεσιακά υπαλλήλων που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ούτε σε άτομα να ούτε σε πρόσωπα. Στα κανάλια έχει δικαίωμα να λες ότι δεν υπάρχει οικονομικό έγκλημα. Ούτε σε πρόσωπα. Δεν είναι έγκλημα, θα είναι ότι δεν έχει έγκλημα. Τέλος πάντων. Όχι. Τέλος πάντων. Το ακούσαμε με τα υπόλοιπα. Το ότι δεν εισπράχθηκε ένα ευρώ από το Δήμο, καταλαβαίνετε ποιος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος και υπεύθυνος. Παρόλα αυτά, όλα τα προβλήματα του Δήμου λύνονται, αγροτικές οδοποιίες, θα το κάνουμε, μη στεναχωριέσαι, θα το κάνουμε, θα ασχοληθώ προσωπικά εγώ με το οικονομικό και θα το κάνουμε, μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν, εγώ λυπάμαι που όταν φτάσουν όλοι στο τέλος της διαδρομής, τότε βγάζουν τα ισόψυχά τους. Τέλος πάντων, εγώ δεν θα παρακολουθήσω αυτό το επίπεδο. Μένα με ενδιαφέρει όσοι θέλουν να δουλέψουν για το Δήμο να σταθούν δίπλα μου, γιατί έχουμε πολύ δρόμο, πολύ αγώνα. Έτσι, τα υπόλοιπα είναι εκ του περισσού. Τώρα, το τι ακραία συνέβησαν και τέλος πάντων δεν είναι επί του παρόντος. Θα έπρεπε να τα αναφέρω γιατί κατεβάσαν το επίπεδο τόσο χαμηλά, αλλά δεν θα σας κάνω τη χάρη. Λοιπόν, εγώ να το αναπρίβεις όλους τους συνεργάτες του, ανέβασε το επίπεδο να πούμε. Και βγήκες και στα κανάλια χωρίς να τραπείς. Δεν τραπείσαι λίγο, δηλαδή Μαρκέ. Έβρισες όλους τον κόσμο, όλους τους συνεργάτες από εδώ και από το πρωί το βράδυ. Κοπρίτες από εδώ και από εκεί. Λοιπόν. Τι λοιπόν. Κοπρίτες. Ναι, γιατί δεν τα έλεγες. Ποιο χαρακτήρισα από πριν. Τέλος πάντων, εσείς κύριε Παπαδόπουλε, ενώ αρνιόσασταν επίμονα να ορκιστείτε σύμβουλος. Ναι, γιατί έβλεπα τα χάλια, θα το πείτε στο τέλος. Ναι, να μας σκοτώσει όλα, έτσι. Σώπανε που σε σκότωσα. Να μας σκοτώσει όλα. Τι θέλετε να τη σκότωσα, γιατί δεν κατάλαβα. Δηλαδή, είσαι στο δικαίωμα. Εγώ σε βρίζω. Εσύ δεν έπρεπε να σου πει ότι θα τσιμπήσω τη φράση του Γκρέκ. Δηλαδή εσύ ξέρει τι εσύ και μην την έχουμε. Χρώμα δεν είπε και αλλιγονιού. Χρώμα δεν είπε και αλλιγονιού. Ελέα ήταν στρατό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να δημαρκέσαι διακόνω. Δεν τέλειωσα ακόμα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα ξεκαθαρίζονται. Ο Δήμος όχι θα λειτουργήσει απλώς, θα απογειωθεί, γι' αυτό να είστε σίγουροι, παρά τις... Θα βρούμε και αεροδρόμιο, θα βρούμε και διάδρομο, μη στεναχωριέστε. Θα βρούμε, έχουμε, μην ανησυχείς. Λοιπόν,
Έτσι. Εγώ κάνω μια έκκληση στους συναδέλφους. Εγώ δεν κοιτάω συμπολίτευση, αντιπολίτευση, οποιοςδήποτε, να συμπτυχθούμε σε μια αγροθιά για να παλέψουμε για το καλό του Δήμου. Και ευελπιστώ, γιατί ήδη γίνανε πολλές κινήσεις και γι' αυτό είμαι ευτυχής, οπότε αύριο ξημερώνει άλλη μέρα, μια καλύτερη μέρα. Άιτε τώρα από το νούμερο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Η κράτα το επίπεδο υπέταξε τον έξω. Έχει δικαίωμα να κάνει μετακινήσεις από το Βελβεντό στο καταφύγιο με δημοτικό όχημα. Το καταλαβαίνετε? Έχει υπογραφεί κίνηση με δημοτικό όχημα. Ο κύριος Τσιτσόκας, ναι. Μπορεί να σας ενημερώσει, είναι παρόν αυτός που έχει υπογράψει την κίνηση. Να καταγραφεί στα πρακτικά τώρα το αμέσως. Όποιος τα ζητήσει θα τα έχει. Λοιπόν, κύριε Ζορπά, αυτό που είπατε για τι πράγμα. Ο προϊστάμενος στο γραφείο κινήσεως έχει υπογράψει μια κίνηση σήμερα. Για αύριο το πρωί. Για ποιον? Για μετακίνηση με μελετητή. Δεν ξέρω ποιο είναι, από το Βελβεντό στο καταφύγιο. Λες και τα παιδιά στο Βελβεντό δεν έχουν να καθαρίσουν αύριο, συνεχίζουν καθάρισμα χόρτα και πάρκα. Ποιος είναι ο μελετητής? Ο μελετητής αυτός που δεν έχει μελετητικό πτυχίο. Ποιος είναι, κύριε Ζορμπάκη, αυτό είναι? Ο κύριος Τσιτσόκας πήγε στον κύριο Νίκο και του είπε: έχω εντολή να υπογράψεις κίνηση για να πάω αύριο από το Βελβεντό στο καταφύγιο. Και την υπέγραψε. Για το καταφύγιο έχω το λόγο. Όχι, κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό, ο κύριος Καραλαμπίδης ζήτησε στο λόγο. Που μελετητή αναφέρει. Λοιπόν, κοιτάξτε να μιλήσουμε σοβαρά, γιατί έχουμε ξεφύγει τελείως. Λοιπόν, για τον λεγόμενο σύντομο δρόμο, που από την αρχή ήμουνα όχι απλώς φανατικός, υπέρμαχος, και τώρα φαίνεται η αναγκαιότητα της δημιουργίας του, γιατί ο πάνω δρόμος δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Δεν θα γίνει, Δημαρχέ. Σε 1,5 μήνα γίνει το δρόμο στην πορεία. Ήταν να γίνει τον Αύγουστο πέρσι. Ήταν να γίνει τον Αύγουστο πέρσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο μελετητής αυτός είναι ο κύριος Λάκας Γιώργιος, που είχε κάνει τη μελέτη για αυτόν τον δρόμο πριν από χρόνια. Και δεν πληρώθηκε κιόλα. Λοιπόν, σε συνεννόηση με την περιφέρεια και με το δασαρχείο, αύριο θα πάνε να σημειώσουν κάτι και να κάνουν μια αλλαγή στη διαδρομή για να δοθεί τελικά το πράσινο φως για να γίνει αυτός ο δρόμος. Για τον οποίο εγώ είχα υποσχεθεί ότι άμα δεν γινόταν θα παρετιόμουν, γιατί τόσο απαραίτητο τον θεωρώ και για πυρασφάλεια και για λόγους υγείας και για προστασιμότητα στην περιοχή εκεί. Λοιπόν, τώρα αν οι καθήλυνα αρμόδιοι δεν ξέρουνε ποιοι είναι σοβαροί μελετητές και ποιοι είναι της πλάκας, τότε όντως έχουν πρόβλημα. Ο κύριος Καραλαμπίδης έχει τον λόγο. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Έχω μια απορία, αλλά φλίγομαι και ταυτόχρονα. Και θεωρώ, ας πούμε, ότι αυτή η κουβέντα, αν είναι κουβέντα για να συζητηθεί, είναι εδώ παραταξιακό ζήτημα, το οποίο μπορούμε να το λύσουμε εμείς. Και αν είναι κουβέντα να συζητηθεί εδώ ενώπιον των συμπολιτών μας, Με συγχωρείς, Βασίλη, εγώ θα έπρεπε αυτό το ζήτημα να τεθεί σε ψηφοφορία και αν, τέλος πάντων, αφού πρέπει η κουβέντα, εγώ είμαι κάθετα αντίθετος με αυτές τις θέσεις. Γινόμαστε κλέβοι. Λοιπόν, και διασυνόμαστε. Και δεν ξέρω. Δεν σύρεται κανένα σπίτι σε ένα κουριό. Δήμαρχε είναι άποψη δική μου. Και ο Δήμος προχωράει και θα προχωρήσει. Λοιπόν, έτσι, άλλο έτσι, θέμα αυτό. Δεν ξέρω, δεν είναι.
ο κύριος Κωνσταντόπουλος, που τον οποίο διακόψαμε. Μετά, δεν πειράζει. Πρόεδρε, πάρε με τη σειρά. Εγώ θέλω να κάνω ερώτηση μόνο στον Δήμαρχο και μετά να απαντήσω. Έχει ζητήσει το λόγο με τη σειρά. Ναι. Έχει το λόγο. Όχι, το θέλω κι εγώ, ναι. Κύριε Πρόεδρε, να κάνω την ερώτηση αν είναι μόνο. Εγώ επιμένω σε αυτό που είπα στον κύριο Δήμαρχο, ο κύριος Μπουκάλης έβαλε ερωτήματα και επιμένω σε αυτό. Τι εννοεί με τη φράση χρήμα? Δηλαδή οι συνεργάτες σας χρηματίζονται? Γιατί όλος ο κόσμος, και εγώ με το απλό μυαλό, αυτό καταλαβαίνω. Η αναφορά είναι γενική και αόριστη. Δεν υπάρχει γενική και αόριστη, κύριε Δήμαρχε. Είστε ο αρχηγός, είστε ο αρχηγός και ξέρω από τη θέση αυτή ότι όταν λέτε αυτό για συνεργάτη σας, αυτό εννοείται. Ή το αποκαθιστάτε ή αλλιώς πάτε στον εισαγγελέα. Για κανένα συνεργάτη. Έτσι. Αυτό είπατε. Όχι. Τι εννοείται χρήμα? Σεξ, το εξήγησε ο Μιχάλης και ο Δημήτρης. Ούτε αυτό το κατάλαβα. Λοιπόν, χρήμα τι εννοείται? Εγώ και όλος ο κόσμος αυτό καταλαβαίνει. Αν έχετε στοιχεία, στείλτε στον εισαγγελέα. Αν δεν έχετε, σοφείτε συγγνώμη. Μην πάτε τώρα να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Αυτή ήταν μια αναφορά και εγώ δεν δημιουργήσω. Εσείς δημιουργήσετε εντυπώσεις με αυτά που λέτε. Λέω σε τέτοιες ιστορίες κρύβονται τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων. Έτσι δεν είναι θέμα να κουβεντιάσουμε εδώ. Και το ότι κουβεντιάστηκαν αυτά είναι παράβαση του κανονισμού. Αλλά τέλος πάντων ο πρόεδρος τώρα, μια και έχει την δική του. Πρόεδρε, συγγνώμη, πρόεδρε. Λοιπόν, εγώ προτείνω να σταματήσει εδώ η συζήτηση. Δεν πάει να μιλάει άλλο για σεξ και φίλο. Νομίζω ότι το κοινό δεν τον ενδιαφέρει το πράγμα σήμερα εδώ. Δεν τον ενδιαφέρει το κοινό. Ενδιαφέρει πολύ καλά. Δεν πάει να έχουμε το επίπεδο εδώ του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα με το να συζητάμε για σεξ εδώ πέρα και χρήμα και τέτοια. Δεν ξέρουμε ποιο έγμα είναι να τα συζητάμε. Λοιπόν, να αποκτήκαν λεφτά, να ξέρουμε, να μάθουμε. Νομίζω, τι πράγμα. Αυτό θέλουμε να μάθουμε, να μάθουμε αυτά τι πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε, εδώ πέρα δεν είναι πράγμα. Δεν είναι Δημοτικό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή. Το Δημοτικό Συμβούλιο, Μάκη, έχει τελειώσει. Όποιος θέλει μπορεί να αποχωρήσει, έτσι. Δηλαδή, τα θέματα έχουν λήξει. Όποιος θέλει να αποχωρήσει από τη συζήτηση, μπορεί να αποχωρήσει. Ο κύριος Λαζαριώτης. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνδημότες, εγώ από την τοποθέτηση του κυρίου Κουκάλη, θα κρατήσω αυτό που είπε για την εισπραξιμότητα. Είμαστε στο μείον 97, 96. Ο Δήμος του χρόνου μπαίνει σε μνημόνιο, να το ξέρουμε από τώρα. Το χρόνο δεν θα υπάρχει αιρετή δημοτική αρχή. Θα έρθουν κάποιοι πάλι και θα κάνουν κομμάτι στο Δήμο. Τελειώσαμε. Μέχρι εδώ είμαστε. Δεν θα υπάρχει δημοτική αρχή. Η διαχείριση, το χρόνο ο Δήμος δεν γίνεται αλλιώς δηλαδή. Μπαίνουμε σε μνημόνιο το 2017. Με αυτή την κατάσταση που επικρατεί στα έσοδα, έτσι όπως είναι σήμερα στημένο το πράγμα, το 17 πάει ο Δήμος σε μνημόνιο κανονικά. Αυτό να ξέρουμε όλοι και όλα τα άλλα τώρα εδώ θα τα βρούμε. Ξεκινήσω με βάση κάποια πράγματα που ανέφερε ο Δήμαρχος στην πρωτολογία του. Σημείωσε ότι είπε 4 φορές εγώ στην πρωτολογία, 4 φορές εγώ στην απάντηση του κυρίου Κουκάλη, ποτέ δεν είπε εμείς, ευθυντικός, ποτέ. Ποτέ εδώ, μέσα δεν άκουσε κανένας. Και δεν σας διάκουσα. Και ανέφερε επιλέξει, έχω κάνει θυσίες για το Δήμο. Εγώ νομίζω ότι από τους 13 συμβούλους της συμπολίτευσης, θα βάλω και τους δύο ανεξάρτητους που εκλέχθηκαν με τον συνδυασμό μας. Θα πω και όλους τους συμβούλους της αντιπολίτευσης με τον Α ή τον Β τρόπο για τη λειτουργία του Δήμου γίνονται θυσίες. Όλες αυτές οι θυσίες που κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι πάνε χαμένες. Οι ώρες που αφαιρώνουμε κι εμείς για θέματα του Συμβουλίου πάνε χαμένα. Εμείς δεν κάνουμε καθόλου θυσίες, μόνο από έναν γίνονται θυσίες σε αυτό το Δήμο. Τι εννοώ? Διαγωνισμός καυσίμων. Ποιος έκανε τις θυσίες για να ετοιμάσει όπως πρέπει το διαγωνισμό? Διαγωνισμός καθαριότητας. Ποιος έφερε τον προϋπολογισμό στο 199.800 για να είναι στο όριο να βγει με αυτή τη διαδικασία και να έχουμε γρήγορα ανάδοχο? Εμείς όλοι οι υπόλοιποι δεν κάνουμε θυσίες. Και ο καθένας στον τομέα του.
Πρέπει επιτέλους εδώ να αρχίσουμε να μιλάμε και λίγο εμείς. Όχι μόνο εγώ, εμείς. Και εμείς βάζω και την αντιπολίτευση μέσα κάποιες φορές. Πολλές φορές. Πολλές φορές θα πω. Δεν επισκεφτήκαμε την έκθεση Εγνατία Expo. Δεν επισκεφτήκαμε. Φυσικά, γιατί με τα γιοταχή μας πολλές φορές αναγκαζόμαστε να πάμε στην Αθήνα για να εκπροσωπήσουμε το Δήμο στο Υπουργείο. Εγώ προσωπικά, αντίστοιχα, οι συνάδελφοί μου έχουν κάνει άλλα πράγματα, έτσι. Δεν το λέω. Να εκπροσωπήσουμε το Δήμο όταν εκείνη κάθε φορά έξι δήμαρχοι και ένας δημοτικός σύμβουλος. Για να κυνηγήσουμε τα 4,5 εκατομμύρια της Ελλάδας. Δεν βάζουμε καθόλου, ούτε προσπαθούμε. Ούτε πήγαμε στον Λιτόχωρο να δούμε αυθημερών για να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο εξοπλισμός του ΡΑΠΤΗ είναι εντάξει και μπορούμε να προχωρήσουμε και να προλάβουμε να πάρουμε τα λεφτά από το ΕΣΠΑ τα Χριστούγεννα, τρεις μέρες πριν κλείσει το ΕΣΠΑ. Και δεν το εννοώ μόνο σαν Δημοτικούς Συμβούλους, και οι υπάλληλοι πολλές φορές κάνουν υπερβάσεις για να προλαβαίνουμε πράγματα, στόχους και στοιχεία που μας ζητούνται από διαχειριστικές αρχές και Υπουργείο. Όλα αυτά μια φορά δεν αναφέρθηκαν εδώ. Αναφέρθηκε πριν καταψήφιση των μαρμάρων. Προκαλώ τον γραμματέα να δημοσιοποιήσει την απόφαση για τα πρακτικά που πήρε αναβολή υπόθεση και μετά από 25 μέρες πέρασε κανονικά. Τι ζητήσαμε, επιπλέον ενημέρωση. Τι καταφέραμε, να έρθει ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας εδώ να γίνει μια οικονομική και επί 3 ώρες να μας ενημερώνει για να καταλάβουμε όχι για το τι πρόκειται. Είναι κακό να ξέρουν οι δημοτικοί σύμβουλοι τι γίνεται. Κατακρίνονται. Και αυτό τάχα το φρενάραμε. Λες και δεν θέλουμε ιδιωτική επένδυση. Την παραμικρή. Που μπορεί να έρθει στο Δήμο, την επιδιώκουμε όλοι. Και όταν λέω όλοι, εννοώ και η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση και οι δημότες. Δεν μπορεί να την οικειοποιείται ένας. Πρανή απόδειξη, ο Θήμιος ο Δησερής είναι απόν. Αν ήταν παρόν, θα το ρωτούσα αν προσπαθούμε να φέρουμε άλλους επενδυτές ιδιώτες στο Δήμο. Ίσως στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Αναφέρθηκε ο Δήμαρχος, έκανε εισήγηση στην ΠΕΔ για το ΚΕΠ υγείας. Πράγματι. Εγώ συγκεκριμένα το ψήφισα γιατί το είδα ότι νομίζω ότι θα ήταν κάτι χρήσιμο για το Δήμο. Εισηγήσει το Δημοτικό Συμβούλιο πόσες φορές έκανες κύριε Δήμαρχε? Έχουμε 22 μήνες. Κάναμε τουλάχιστον 40 Δημοτικά Συμβούλια. Εάν δούμε τα πρακτικά, εισηγητής ο Δήμαρχος πάνω από 5 εισηγήσεις δεν έχει. Αυτά που εισηγούμαστε στην ΠΕΔ δεν μπορούν να εισηγηθούμε κάποια πράγματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έστω και για επενδυτές. Να μας φέρεις εδώ τρεις προτάσεις για επενδυτές, να κάνεις εισήγηση, να τους συζητήσουμε όλοι μαζί, να πάρουν μια ομόφωνη απόφαση. Παραγωγική σύμβουλη. Δεν νομίζω ότι κάποιος από τους 13 της συμπολίτευσης και από τους όλη την αντιπολίτευση σε κάποια πράγματα δεν είναι παραγωγικός. Όλοι προσπαθούν. Ο καθένας με αυτά που μπορεί. Ο καθένας με αυτά που μπορεί. Και η παραγωγικότητα πολλές φορές γίνεται, αλλά δεν φαίνεται. Γιατί πολλές φορές στον χώρο εργασία μας αφιερώνουμε 2 και 3 ώρες για το Δήμο. Αλλά αυτά δεν φαίνονται. Και τώρα θα περάσω, δεν θα αναφερθώ συγκεκριμένα, θα αναφερθώ γενικά. Υπάλληλοι στο Δήμο. Δυστυχώς ή ευτυχώς, οι υπάλληλοι στο Δήμο είναι συγκεκριμένοι. Δεν μπορούμε να φέρνουμε σε αντιπαράθεση τους υπαλλήλους που έχουν πάνω από 15 και 20 χρόνια προϋπηρεσία. Επειδή υπάρχει κάποιο βίτσιο κάποιας διευθύντριας και πρέπει να ασχολείται με το κάθε υπάλληλο. Ας τους αφήσει να κάνουν τη δουλειά τους και να κοιτάξει να ασχοληθεί με τα εξωστρεφή πράγματα του Δήμου. Υπηρεσίες εκτός Δήμου. Όχι εντός Δήμου τι κάνει ο Α υπάλληλος, τι κάνει ο Β, τι κάνει ο Γ. Όλοι οι παλιοί υπάλληλοι που είναι 30 χρόνια προϋπηρεσία αισθάνονται παραπεταμένοι. Και είναι πολλοί αυτοί. Έκανε μια έκκληση για σύμπτυξη ο Δήμαρχος, να συμπτυχθούμε όλοι και η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση και να πάμε. Βεβαίως και θέλουμε το καράβι να πάει μπροστά. Αλλά να ακολουθούμε κάποιες διαδικασίες και κάποιους κανόνες. Αυτά αναφέραμε. Κανόνες, διαδικασίες και να λέμε λίγα έξω και να κάνουμε πολλά μέσα στο Δήμο. Όχι να λέμε συνέχεια έξω στα καφενεία και μέσα στο Δήμο, άντε στα γρήγορα να γίνει αυτό, άντε έτσι εκεί. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται δυστυχώς. Και θα πάω και εγώ στο χρήμα και θα ρωτήσω ευθέως. Είναι δυνατόν σε ένα δημόσιο site να βγαίνει
πρώτα το χρήμα, δηλαδή όλοι εμείς έχουμε ανάγκη το χρήμα, ε? Άμα είναι, να μας πείτε πού το είχαμε το χρήμα ανάγκη και πόσα πήραμε. Εάν δεν πήραμε, να το πάρετε πίσω, ειδικά τη λέξη χρήμα. Ειδικά τη λέξη χρήμα, να την πάρετε πίσω. Και συνεχίζω, για να ενημερωθεί και ο κόσμος. Ο κύριος Δήμαρχος πρότεινε και περάσαμε στον τοπικό πόρο 4 master plan. Με συγκεκριμένο μελετητή. Αυτόν βρήκε, μπορεί να τα προχωρήσει, αυτόν θέλει. Ο υποφαινόμενος απευθύνθηκε στο μελετητή όταν ήταν να περαστούν το Δημοτικό Συμβούλιο και από την τιμή που συμφώνησε ο Δήμαρχος, έκπτωση 8% επιπλέον. Για να δείτε ποιος σκέφτεται τα λεφτά του Δήμου. 8% στην τιμή που είχε δώσει το Δήμαρχο. Δεν την έδωσε στο Δήμο προσωπικά. Σε ποιον τον έδωσε. Ο συγκεκριμένος μελετητής είναι γνωστός. Γνωστός είναι αυτό. Δεν αμφιβάλλω. Λοιπόν, έδωσε μια τιμή, του ζητήσαμε επιπλέον έκπτωση και πήραμε 8%. Λίγο πολύ, ας το κρίνει ο καθένας. Τον Ανδρέο, δεν μιλάμε. Ναι, ακριβώς. Αλλά τι γνωστός του Προέδρου. Εσύ με τον γνωρίζει, εγώ δεν τον ήξερα. Σημασία έχει ποιος τον έδωσε, ποιος συζήτησε. Δήμαρχε, δήμαρχε. Έτσι και γύρω τώρα, την πάρατε, την πετάμε στην κερκίδα επί του αντικειμένου. Επί του αντικειμένου, δεν μας νοιάζει ποιος τον γνώρισε. Συνεννοηθήκαμε να κάνει 4 πράγματα, να τα κάνει. Καθηγητής πανεπιστημίου και είναι αξιοπρεπέστατος. Δεν είπε κανένας μορφή στον κύριο. Είπαμε ότι συνεννοηθήκαμε, σε έστειλε 4 προσφορές, σε αυτές τις προσφορές το ψάξαμε και πήραμε άλλο τα 8% έκπτωση προς όφελος του Δήμου. Είναι που κυνηγάμε τα λεφτά. Από 20.000 βάλει 8% κάτω. Δεν κοιτάμε το ποσό. 24, όχι, όχι, όχι. Από 4-5.000 ναι. Περίπου τώρα. Δεν, τα έχουμε πράσινο. Επίσης. Βρήκαμε, ας πούμε, από την προηγούμενη δημοτική αρχή σε εξέλιξη κάποιες μελέτες. Εγώ θα επικεντρωθώ στις μελέτες του αρδευτικού του τριγωνικού. Το συγκεκριμένο γραφείο, με δικιά μου πρωτοβουλία, το λέω ευθέως, ούτε αλλάχθηκε, ούτε ζητήσαμε εμά, ούτε μου είχε ξεκινήσει να φτιάχνει το φάκελο και προχώρησαμε στις μελέτες. Ωραία. Στις 6 μελέτες τις πρώτες που πέρασαν το τοπικό πόρο για έχουν ανατεθεί, ανατέθηκαν οι 5. Η 6η ήταν δώρο. Και με τιμές κάτω από το 30%, έστω και κατά 1%. Αυτό είναι να δείτε αν κοιτάμε το χρήμα και αν χρηματιζόμαστε. Εάν νομίζετε ότι δημοτικοί σύμβουλοι με 300, 500 ή 600 ευρώ θα λύσουν κανένα πρόβλημα, δήμαρχε, μας το πείτε εδώ ευθέως, να το ξέρουμε. Να το ξέρουμε. Αλλά δεν θα γίνουμε γύφτη και ούτε θέλουμε την αξιοπρέπειά μας να τσαλαπατέτε δημόσια. Δεν έχουμε ανάγκη ούτε από 500, ούτε από 50, ούτε από 300 ευρώ. Τελειώσατε. Τελειώσανε. Λοιπόν, εγώ δύο πράγματα θα πω για τον αγαπητό Ζορμπά. Πρώτον, για τις υγείες που λέει, όταν εμείς αποφασίσαμε... Και για το σημερινό συμβούλιο δηλώνω ότι στα, τουλάχιστον στα 10 θέματα της τεχνικής υπηρεσίας ο φάκελός μου είναι πλήρης και ήμουν έτοιμος να τα εισηγηθώ. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση στο Δήμο, η ετοιμασία υπάρχει και προϋπάρχει για την Πέμπτη. Γιατί δεν τα εισηγηθήκατε, κύριε Μέτρο? Εγώ σέβομαι τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος... Δεν... Εντάξει, οπότε είναι... Όχι, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι καθόλου. Δεν είναι καθόλου. Από τη στιγμή που βλέπουν τα θέματα, ξέρουμε εσύ τι να ετοιμαστούμε. Δύο πράγματα μόνο. Για τις υγείες που λες, πρώτα-πρώτα, εγώ σε κάθε συμβούλιο λέω ό,τι προηγήθηκε, ό,τι έχω κάνει. Γιατί οι δραστηριότητες είναι πάρα πολλές. Εγώ μπορώ να επικαλεστώ τον κύριο Λαζαριώτη που ξέρει τι κινήσεις και τι δράσεις και τι και τέτοια κάνει ο Δήμαρχος. Λοιπόν, για σένα προσωπικά θα πω ένα πράγμα. Πρώτον, για την σύγκριση εκείνη για την παρκαμπτήριο εδώ, αποφασίσαμε να γίνει από εκεί την παράκληση που ετοίμασε ο Δήμος και ευτυχώς έγινε από εκεί έστω και μη παράνομα, γιατί ακόμα θα είχαμε δράματα. Λοιπόν, αποφασισμένοι να περάσουμε αυτή τη γραμμή, και στο τέλος και εσύ ο ίδιος ψήφισες την πρόταση την αντίθεση. Και ένα ακόμα, από την αρχή ακόμα της συνεργασίας, όχι απλώς πρότεινα, σε παρακάλεσα να αναλάβεις το τμήμα των οικονομικών και για κάποιες διαφορές, ξέρω εγώ, μισθολογικές, μου το αρνήθηκες. Αυτό το έχω παράπονο. Ποιος Έλληνας σήμερα θέλει να χάσει το 35% του μισθού του? Εδώ είστε όλοι. Όποιος θέλει να χάσει το 35% του μισθού του, να το κάνει. Ή αλλιώς να έρθω να κλέβω το Δήμο. Εγώ δεν πρόκειται να το κάνω αυτό.
Εγώ δεν πρόκειται να το κάνω αυτό. Να βοηθήσω στα οικονομικά. Όταν ήρθε λάθος η σύγκριση της Οικονομικής Επιτροπής εδώ για κλείσιμο τριμήνου 500.000, εδώ είναι και η αντιπολίτευση, ποιος το κατάλαβε. Εγώ είπα μια κουβέντα. Κι εγώ άλλη μια. Κύριε Συνεργαδόπουλε, καταρχήν στεναχωριέμαι για τον πρόεδρο και την παρέτησή του. Όμως εδώ συμβαίνουν κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά εξεπλάγουν σήμερα. Σαν πολύ νωρίς θυμηθήκατε, κύριοι, το πώς θα λειτουργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, το πώς θα λειτουργήσει ο Δήμος και το τι προβλήματα αντιμετωπίζει ο Δήμος και τα προβλήματα που μας έχει φέρει ο κύριος Δήμαρχος. Πού ήσασταν, κύριοι, πριν 1,5 χρόνο, όταν εμείς, εγώ, ο κύριος Παπαγεωργίου και ο κύριος Ζιγούρης, τα ίδια θέματα θέσαμε στην προσυνεδρίαση 9 μήνες, είναι αρκετοί μήνες. Και με πολύ μεγάλη χαρά αντιμετωπίσατε τις αποκαθυλώσεις μας και μάλιστα ήσασταν εσείς που απομπέψατε συνεργάτη μας, τον κύριο Ζιγούρη. Με μεγάλη ευκολία τον ψηφίσατε και τον στείλατε απέναντι. Και μιλάτε για συνεργασίες και για συνεργάτες. Κύριοι, οι πολίτες δεν μας έστειλαν εδώ για να κάνουμε τους άρχοντες της περιοχής, αλλά να τους υπηρετήσουμε. Εμείς δεν στηρίζουμε τον κύριο Σάκη Κοσματόπουλο. Εμείς στηρίζουμε τον κύριο Δήμαρχο και την εμπιστοσύνη που μας δώσαν οι πολίτες για να πάμε τον τόπο μπροστά. Έχετε κάνει συνάντηση εδώ και μία εβδομάδα 10 ανθρώποι της συμπολίτευσης και δεν είναι προσωπική συνάντηση, δεν είναι προσωπική απόφαση. Κύριε, είναι πολιτική απόφαση αυτό εδώ πέρα. Και δεν αρμόζει, γιατί δεν περισσεύει κανένας. Εμένα γιατί δεν με καλέσατε σε αυτή τη συνάντηση? Είμαι ένας δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος είμαι και αποκαθυλωμένος και απλός δημοτικός σύμβουλος χωρίς χαρτοφυλάκιο. Απευθύνομαι στους πολίτες. Κύριε, εδώ και 1,5 χρόνο, ποιοι είχαν χαρτοφυλάκιο στο Δήμο Σερβίου Βελβεντού? Μήπως είχαν οι 6 συναδέλφοι μου, αγαπητοί φίλοι, περίσσεψε κανένας? Ποιος από το Βελβεντό δεν είχε χαρτοφυλάκιο? Και σήμερα ακούμε εδώ πέρα ότι είμαστε στο μείον 96% για τα έσοδα από τον αγαπητό φίλο κύριο Κουκάλη. Ακούμε λάθος επιλογές του Δημάρχου. Και εγώ τρελαίνω, με λέω εδώ ποιος ήταν αντιδήμαρχος. Ήμουν εγώ. Ποιος ήταν πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου? Ποιος ήταν εκπρόσωπος του Αγροτικής Ανάπτυξης? Ποιος ήταν εκπρόσωπος στην Τεχνική Υπηρεσία? Ποιος είναι πρόεδρος στην Κοινοφιλή Επιχείρηση? Δηλαδή, σήμερα γίνεται μία επανάσταση και εγώ εξεπλάγει και λέω, σήμερα καταλάβατε ότι κάτι δεν πάει καλά στο Δήμο? Όταν τα λέγαμε πριν 1 χρόνο, τρίβαμε τα χεράκια μας κάποιοι. Λοιπόν, κύριοι, ακούστε με. Δεν περισσεύει κανένας. Εμείς στηρίζουμε τον Δήμαρχο και τους πολίτες που μας εμπιστεύτηκαν. Θα το πάμε το Δήμο μπροστά. Και καλό όλους εσάς, μία υγιές αντιπολίτευση και τους ενεργούς πολίτες, να είναι παρόν, γιατί τα χρόνια είναι δύσκολα. Εδώ πέρα δεν είναι να κερδίζουμε εντυπώσεις. Και προσέξτε το, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι επιλογές σας θα είναι και το μέλλον. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Κύριε Παπαγεωργίου. Εσένα δεν θα σε ρωτήσουμε τι θα πάρουμε. Έτσι. Δεν θα σε ρωτήσουμε τι θα πάρουμε. Από στην πλήρω ονέβεσαι. Δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει. Δεν με ενδιαφέρει. Θα σε ρωτήσουμε εσένα τι θα πάρουμε. Θα ρωτήσουμε εσένα τι θα πάρουμε. Θα ρωτήσουμε εσένα τι θα πάρουμε. Πότε τον έβρισε, αγόρια, πες μου. Αυτό βλέπω εγώ. Αυτό βλέπεις. Γιατί μα ιδέες την βλέψεις. Καλησπέρα. Την επανάστασή σας. Εσείς λοιπόν που σήμερα κάνετε την επανάστασή σας, πατάτε πάνω στα βήματα των τυρών που ανέφερε και ο κύριος Παπαδόπουλος.
εμένα, τον κύριο Παπαδόπουλο και τον κύριο Ζιγούρη. Πριν 9 μήνες φέραμε χαρτί. Πριν 1,5 χρόνο που είπε ο Σταύρος, είχαμε τις αντιρρήσεις μας. Είχαμε τις αντιρρήσεις μας σε ένα μοντέλο το οποίο εσείς δημιουργήσατε για το πώς θα λειτουργήσουμε. Και είχαμε και αντιρρήσεις, γιατί δύο είναι τα θέματα και τα προβλήματα. Με τον τρόπο που λειτουργούσε ο Δήμαρχος προς όλες τις κατευθύνσεις όμως. Είτε είχε σχέση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε είχε σχέση με εμάς τους αιρετούς, είτε με οτιδήποτε. Ζητήσαμε να αλλάξουμε αυτόν τον τρόπο, δεν έγινε. Προσωπικά παραιτήθηκα, έμεινα ανεξάρτητος. Ο κύριος Ζιγούρης αποπέθηκε, ψηφίστηκε από εσάς τους ίδιους. Και μετά από τόσο καιρό, θυμηθήκατε ότι το μοντέλο που δημιουργήσατε δεν σας αρέσει. Και θέλετε να δημιουργήσετε ένα καινούριο. Γιατί εγώ, από όλη την κουβέντα εδώ σήμερα, εγώ συμφωνώ και έχω τις αντιρρήσεις μου με τον τρόπο που λειτουργεί ο Δήμαρχος. Γι' αυτό άλλωστε και έφυγα από την παράταξη. Αλλά είχα και αντιρρήσεις με τον τρόπο που λειτουργούσε η ομάδα. Και σας ρωτώ σήμερα εδώ, εγώ δεν άκουσα από κανένα σας για την επόμενη μέρα. Τα προβλήματα τρέχουν. Πείτε μου πώς έχετε στο μυαλό σας την επόμενη μέρα. Και εσείς και ο Δήμαρχος. Τι θα γίνει στο Δήμο. Πώς θα λειτουργήσει. Πώς θα ξαναρολάρει η κατάσταση. Εάν λοιπόν γνωρίζετε την επόμενη μέρα, θα παρακαλούσα να μας το πείτε εδώ. Να το ξέρουμε όλοι, να το ξέρουν και οι δημότες. Γιατί αυτό που γίνεται σήμερα εδώ δεν μπορεί να συνεχιστεί και αύριο. Ούτε από εσάς, ούτε από τον Δήμαρχο. Δεν λειτουργεί τίποτα αυτή τη στιγμή. Και ξαναλέω ότι απλά δικαιώθηκα με τον πιο άσχημο τρόπο. Γιατί ήμουνα μέλος του συνδυασμού, ψηφίστηκα και εγώ από τον κόσμο, ήμουνα στην παράταξη και μάλιστα με κρατοφυλάκιο που είπε και ο κύριος Παπαδόπουλος και λυπάμαι για αυτά που συμβαίνουν. Όχι μόνο στην παράταξη, αλλά και στο Δήμο. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαγεωργίου, ο κύριος Τίμνος ο Γιάννης. Από ό,τι είδα εγώ, όλοι θέλουν να γίνουν οι βασιλικότεροι του βασιλέως. Οι άλλοι ήταν, ο Σταύρος που ήταν, αντιδήμαρχος δεν ήταν. Και το αποκαθιλώθηκε από τον δήμαρχο τον ίδιο. Τότε έβγαζαν φυρμάνια εδώ πέρα και διάβαζαν και σήμερα είναι ο καλύτερος. Λοιπόν, αυτά είναι λίγο προς το τέτοιο. Θέλω να ξεκινήσω με το χαρτί που έγραψε στο διαδίκτυο ο δήμαρχος. Χρήμα, εξουσία, σεξ. Το σεξ, πάλι αυτό, το είχε ο Δήμαρχος. Όπου πάμε, για σεξ μιλάει. Δεν μιλάμε για τίποτα άλλο. Λοιπόν, όχι, περίμενε να τα ακούσεις, περίμενε. Λοιπόν, χρήμα. Η τελευταία υπογραφή που πέφτει στα εντάλματα είναι του Δημάρχου. Να κάτσει να ελέξει. Καλό λιγάκι ησυχία. Λοιπόν, να κάτσει να ελέξει. Δεν είναι ίσια. Να κάτσει να ελέξει ποιοι υπογράφουν και τι συμβάσεις κάνουν. Από εκεί μπορεί να πει που πάνε τα λεφτά. Λοιπόν, θα σας φέρω και δύο παραδείγματα. Έγινε αναγκωτική δρόμη στα Σέρβη, ήρθε κάποιος εργολάβος και μου λέει τι θα γίνει, θα υπογράψει, λέει, για να πάρω τα λεφτά από τους δρόμους. Ποιους δρόμους, λέω. Λέει, αυτούς που έκανε τους αγροτικούς. Πάμε να τους δούμε, λέω. Από τότε ξανά δεν με πλησίασε. Και μαθαίνω ότι πληρώθηκε με εντολή δημάρχου. Καταγγελία μεγάλη. Ναι. Είναι από το Βαθύλακο κάποιος. Δεν το ξέρω, ρε. Και όπως λέει, έχουν συζητηθεί κι άλλα. Είναι από το Βαθύλακο, ρε. Ο άνθρωπος από τη στιγμή που μου είπε και τον είπα πάνω να τα δούμε, ξανά δεν με έλεξε. Δεν ήρθε να με δει. Δεν υπάρχουν, βέβαια υπάρχουν χαρτιά. Λοιπόν, εξουσία. Ποια εξουσία. Αφού ο Δήμαρχος πάει είναι καμπόης. Πάει, βρίζει, φωνάζει, κάνει, μπαίνει στα κανάλια, μπαίνει στην περιφέρεια, βρίζει τους βουλευτές. Δεν έχουμε μούτρα, πάμε στην περιφέρεια. Πάμε και μας κυνηγάνε.
Λοιπόν, ποιος είναι δηλαδή, ποιος έχει την εξουσία, εμείς? Εμείς που κάθε μέρα μας πλαχώνει στο ξύλο όλοι οι πολίτες εδώ, κάνε μας αυτό, δεν κάνατε εκείνο, δεν κάνατε το άλλο. Λοιπόν, αυτά πρέπει να δείτε και δεν είναι προσωπικά αυτά, φίλε Θοδωρή, η μια η ομάδα και η άλλη ομάδα. Δεν είναι καμιά ομάδα. Λοιπόν, όλοι, εγώ αν θέλει να ξέρεις, από τους τρεις μήνες εγώ έχω μαλώσει με όλους τους Βελβετινούς και το ξέρουνε, επαναστάτησα και φώναζα και με έλεγαν περιμένετε, περιμένετε. Λοιπόν, έφτασε ο κόμπος το χτένι. Ή θα στρώσουμε για να δουλέψουμε για να πάμε αυτόν τον Δήμο όπως λες μπροστά. Λοιπόν, ή ο καθένας ας πάρει τις ευθύνες του και ας το διαλύσουμε. Και όπως είπε και ο Νίκος, κλείνει ο Δήμος. Του χρόνου θα έχουμε μνημόνιο, εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε να μαλώνουμε, ούτε να αγαπιόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Θήμιο. Πού είναι ο Γιάννης ο Τζέλας? Τζέλας. Ας πούμε. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Εντάξει, ναι. Θέλω να σας καλησπερίσω όλους και τους παρευρισκόμενους στο Αγραβιέρο και σε εσάς κύριε Δήμαρχε, τη Δήμαρχη και την αξιότιμη αντιπολίτευση. Θέλω να πω ότι έλα και σήμερα να κατέβω από τον καταφύγη και να σας φέρω κάτι νέα, Δήμαρχε, πολύ δυσάρεστα για μας. Δεν ξέρω για σας εάν είναι τόσο ευχάριστα. Πρώτον, βλέπω μια διαμάχη που για μένα δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει τι γίνονται τα χωριά μας. Εδώ μας έχετε για Κατερινιώτες. Στην Κατερίνη μας έχουν για Κοζανίτες. Είναι ένα χωριό απομονωμένο όντως, σε ορεινό όγκο. Κάποιοι άλλοι θα το ζήλευαν. Εσείς τα απομονώσατε τελείως όσο δεν παίρνει. Και να ξεκινήσω εν συντομία. Βαρύς, πάρα πολύ βαρύς χαρακτηρισμός για τους συμπατριώτες μου και σε μένα προσωπικά. Εμείς κοιτάξαμε αυτά να τα παραμερίσουμε. Και ξέρετε τι εννοώ. Για τσίμπλες, αιμοβρόδιτους, θέλουμε έτσι, θέλουμε αλλιώς. Ας τα αφήσουμε. Στην ουσία, τι γίνεται με αυτά που έχουμε πάνω τα προβλήματα, Δήμαρχε? 25 μέρες στα σκουπίδια θα τα μάσω εγώ, θα κάνω χωματερία πάνω να πάω φυλακή? Δεν έχει πετρέλαιο το αυτοκίνητο. Έχει από την Αγία Κυριακή, βάλαμε ξανά μηχάνημα όπως ανέβαινε όλα τα χρόνια. Έχετε την υποχρέωση, Δήμαρχε, όπως έχουμε εμείς την υποχρέωση μέσα στον Αύγουστο να έρθει ο κύριος Στεριόπουλος και να πάρει τα χρήματα από τα νερά όπως και από αλλού που παίρνετε. Είναι υποχρέωσή σας να ανεβείτε. Πριν αυτού, υδραυλική, έχουμε 2,5 μήνες ακριβώς. Ο κύριος Κοκάλης το γνωρίζει, όπως και ο προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, ο υδραυλικός. Από 3 σπίτια από κάτω περνάει νερό. Θα πέσουν καταγγελίες, θα πάνε στον εισαγγελέα. Δεν πάει άλλο. Σήμερα πάλευα εγώ με 2 υπαλλήλους που έχουμε πάνω να σκάψουν με τα χέρια. Δεν γίνεται. Διαθέτουμε μηχάνημα που δεν διαθέτει άλλο χωριό. Κάψιμα φέρτε μας και ένα χειριστή. Γιατί δεν μπορούμε να πληρώνουμε και χειριστή. Κάντε κάτι. Πριν αυτού, αναφέρεστε συνέχεια για τον δρόμο που σήμερα δουλεύει ένας εργολάβος επάνω. Και εννοώ για τον Πιτσινίσιο. Λέτε ότι δεν θα γίνει αυτός ο δρόμος. Πού βασίζεστε, κύριε Δήμαρχε? Δηλαδή είναι η ευχή σας αυτή, αυτό θέλετε? Εμείς θέλουμε προσβάσεις, κύριε Δήμαρχε, και θα έπρεπε αυτό έπρεπε να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα και μάλιστα να λύσουμε και το άλλο το πρόβλημα προς ελαντοχώρη. Δεν μπορεί να παλεύει ένας πρόεδρος μόνος του να βάζει το αυτοκίνητο. Το γιο ταχύ που έχω, γιατί μου πήρατε τα ροδαμάξι και το ξέρετε πολύ καλά, είχαμε 20 χρόνια αυτοκίνητο. Κινούμε, έχω κάνει σε 8 μήνες 17.000 χιλιόμετρα. Δεν παλεύετε το χωριό μας, κύριε Δήμαρχε. Δεν ζητάμε πολλά. Και το ξέρετε, το ξαναείπα. Νερό, ρεύμα, δρόμους. Δεν έχουμε κανένα από αυτά τα τρία. Λίγο σεβασμό.
Μιλήσατε για ένα σύντομο δρόμο. Και θέλω να αναφέρω και πάλι. Έχω ένα φάκελο από το 2000. Και από τότε εμπλέκεται ο κύριος Τσιτσόγκας, που κακώς εμπλέκεται για το καταφύγιο. Κρύβονται άλλα και το λέω δημόσια. Πρόκειται για ένα σκάνδαλο. Πρόκειται για ένα σκάνδαλο. Και κάποια στιγμή να μιλήσω όπως πρέπει να μιλήσω. Ξέρετε πολύ καλά, ένα συμπατριώτης μου που θέλει να κάνει υδροηλεκτρικό σταθμό πάνω από το Βελβεντό. Και θέλετε το δρόμο το σύντομο να σκάψει, να πάρετε νερά τους κουρίτες. Και το έχω ξανατονίσει, αλλά δεν μ' άκουσε κανείς. Δυστυχώς. Αυτό δήμαρχε θα πρέπει να το βάλετε στην άκρη, να μιλήσετε μονάχα για τον δρόμο των υπάρχων που έχει το πρόβλημα με την περιφέρεια, να συντομεύουμε αυτό το δρόμο και κάντε άλλους 10 σύντομους. Το είπα, δεν μας πειράζει. Αλλά και του πονηρού, όπως το πάτε, δεν θα γίνει ποτέ. Ξεκινήσατε μια διαδικασία και με τα οστά του Ζορμπά. Λάθος κίνηση και εκεί. Δεν ήξερε κανένας από εμάς τίποτα, ούτε οι σύλλογοι, ούτε εγώ, ούτε κανένας. Γίνονται διαβουλεύσεις πρώτα, τα συζητάμε, γιατί μπορεί να καταλήξει εθνικό θέμα όπως τα Ίμνια. Δεν μπορεί να κανονίζεται κάτι ερήμην, δήμαρχε. Αυτά όλα γίνονται με συνεννόηση. Είναι σοβαρά. Καλό είναι να γίνει αυτό που λέτε. Αλλά όμως όχι με τον τρόπο που πάτε να το κάνετε. Όπως και άλλα, θα κοιτάξετε, θα κοιτάξετε λιγάκι πιο ψηλά και τον ορεινόν όγκο, έτσι. Γιατί εκεί που υπάρχει πρόσβαση λύνονται τα προβλήματα λίγο καλύτερα. Τώρα αν δεν έχει ο Δήμος χρήματα, εμείς δεν φταίμε τίποτα. Δεν φταίμε και να μην πληρώνουμε εμείς το μάρμαρο. Είναι κρίμα για τον Θεό. Να μην σας κουράζω. Λοιπόν, θα περιμένω κάποιες απαντήσεις. Λοιπόν, θα πω δύο κουβέντες, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Όπως βλέπετε, βγάζουν όλοι τα ισόψυχά τους εδώ και καλά κάνουνε. Λοιπόν, όσον αφορά για το καταφύγι, επειδή είναι το χωριό που το βοήθησα όσο κανένας άλλος, και όχι τώρα που είμαι δήμαρχος, και στην περιφέρεια όταν ήμουνα. Λοιπόν, όσον αφορά το πιτσινίσιο πάνω, μακάρι να γινόταν και χτες και προχτές, γιατί δεν έχουμε πρόσβαση προς τον ορεινό όγκο. Λοιπόν, αν θέλετε, πάτε μια μέρα και θα πρέπει να πάτε όλοι σας να δείτε την συνέχεια και την εξέλιξη του έργου. Είναι ένα έργο που έχει αποψηλώσει τεράστια δασική έκταση. Τώρα χαλάει και το κάτω μέρος του δρόμου, δεν είναι το μόνο πρόβλημα η κατάπτωση. Μακάρι να βάλει ο Θεός στο χέρι του να γίνει χίλιες φορές προτιμότερο. Όσον αφορά για το σύντομο δρόμο, είναι κάτι που εγώ απορώ πως οι ίδιοι οι καταφυγιώτες δεν το είχαν κάνει εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα για το σκάνδαλο, για το νερό, αυτά είναι, τι να σας πω, εδώ άλλοι κάνουν σε περιοχές νόμιμες και κάνουν χρόνια και χρόνια για να πάρουν, τέλος πάντων. Το θέμα είναι το εξής, αν αυτός ο δρόμος γινόταν από χρόνια, είναι 10 λεπτά Βελβεντό καταφύγει. Ποιος Έλληνας δεν θα είναι και ξένος δεν θα ανέβαινε πάνω να δει το σπίτι του Ζορμπά. Να κάνουμε και ένα μνημείο μεγαλόπρεπο να γίνει ο χαμός τουριστικά. Λοιπόν, όλος αυτός ο κόσμος θα σκόταυτε στο Βελβεντό, στα Σέρβια, στην Κοζάνη, σε όλη την περιοχή. Τώρα, αυτό το θεωρώ θερατούργημα, όχι απλώς έγκλημα, το ότι αυτοί οι άνθρωποι φέρουν εμπόδια στην κατασκευή αυτού του δρόμου. Εγώ το έθεσα σαν όρο, επειδή η σημασία αυτού του δρόμου είναι τεράστια, τεράστια, θα δώσει πνοή και ζωντάνια σε όλη, όχι μόνο σε όλο το Δήμο το δικό μας, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Λοιπόν, απορώ πως και η περιφέρεια είχε αρνητική στάση, επηρεαζόμενη από διάφορους παράγοντες, όπως ο κύριος Τζιάνας και τα λοιπά. Λοιπόν, και αυτός ο δρόμος μένει ημιτελής. Τώρα, βλέποντας την αναγκαιότητα του δρόμου, γιατί όπως βλέπετε είναι η θερινή περίοδος, αν κάπου Θεός φυλάξει πιάσει μια φωτιά, η φλόγα θα σταματήσει εκεί που θα βρει νερό. Είναι τραγικό, είναι, δηλαδή δεν το χωράει ο νους μου, σήμερα το 2016 να υπάρχει ένα χωριό σαν το καταφύγι που είναι κόσμημα να μην έχει πρόσβαση τουλάχιστον από εδώ από την πλευρά αυτή. Τέλος πάντων, ο Θεός να τους φωτίσει, να φροντίσουνε. Εγώ πήγα να κάνω κάποιες κινήσεις και απείλησαν να με βάλουν και φυλακή κιόλα. Τέλος πάντων.
Τι να πω, δυσκολεύομαι πραγματικά να κάνω τοποθέτηση. Είναι μια δύσκολη μέρα, πραγματικά είμαι στεναχωρημένος. Το έχω πει και άλλες φορές στον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος δεν μπορούσε να το καταλάβει αυτό. Γιατί ένας Δήμαρχος ή ένας πρώην Δήμαρχος μπορεί να είναι στεναχωρημένος. Δηλαδή, Δήμαρχος, σε παρακαλώ, άσχημα. Γιατί ένας Δήμαρχος ή ένας πρώην Δήμαρχος πρέπει να είναι στεναχωρημένος αν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στο Δήμο. Και πως ένας Δήμαρχος πρέπει να αναρωτιέται και να προβληματίζεται γιατί όλη η παράταξη του φύγε. Και οι τέσσερις που παραμένουν και ο Σταύρος που λέει τώρα ότι τον στηρίζει, έφυγε. Και ο Δεσσερής που δωριόταν είχε φύγει και τον είχε καταγγείλει, τον είχε ξεφτελίσει να μην πω τώρα, τον είχε προσβάλει, μη συγχωρείτε για την έκφραση. Και ο Θόδωρος είχε καταγγείλει. Όλοι οι συμβουλοί σου έφυγαν. Και τώρα σου φεύγει μεγάλη... Ας κλείστε λίγο, παιδιά, κλείστε λιγάκι την πόρτα έτσι για να μπορείτε. Και τώρα σου φεύγει μεγάλη η πλειοψηφία της παράταξης. Αυτό πρέπει να σου προβληματίζει. Εμένα με στεναχωρεί. Άλλο στη θέση μου θα έλεγε τι καλά που γίνονται. Αλλά με στεναχωρεί γιατί όλα αυτά έχουν επιρροή στη λειτουργία του Δήμου. Και ας λες Δήμαρχε εσύ ότι δουλεύει ο Δήμος. Εγώ σου λέω ότι δεν δουλεύει. Εσύ, επειδή ερχόσουν μια ώρα την ημέρα, νομίζεις ότι άμα λύσεις δύο προβλήματα, έλυσες και το παν. Εγώ σου λέω ήμουν 16 ώρες την ημέρα, οι αντιδήμαρχοι μου ήταν όλη την ημέρα στο Δημαρχείο, τα τηλέφωνα μας ήταν όλη την ημέρα, όλο το 24 ώρα ανοιχτά, και παρόλα αυτά σας λέω ότι κάναμε πολλές χιλιές, πολλά λάθη, γιατί δεν προλαβαίναμε. Εσύ, Θεός, το είχα πει και άλλη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είσαι για να τα προλαβαίνεις όλα. Κι ας λες ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο Δήμο. Τι έκρηση με τη ΜΕΤΕ. Έχει 2-3 εβδομάδες που συζητήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι πρέπει να κάνουμε συνάντηση στην Αθήνα. Ασχολήθηκες καθόλου με αυτό? Εγώ ξέρω ότι δεν ασχολήθηκες. Εγώ δεν ξέρω ότι δεν ασχολήθηκες. Και είμαι βέβαιος γι' αυτό. Δεν το λέω τυχαία. Δεν το λέω τυχαία. Ξέρω ότι δεν μίλησες με τον Δημητριάδη. Ξέρω ότι δεν μίλησες με βουλευτές για το ραντεβού. Δεν μίλησες. Δεν έχω περιπτώσει. Ξέρω, καταλαβαίνω, κατανοώ. Έχεις τα προβλήματα στην παράταξη και πιθανόν αυτά να πήγαν σε δεύτερη μοίρα. Ενημερώσου λίγο. Σε παρακαλώ. Κύριε Κωνσταντόπουλε, σε παρακαλώ. Έτσι, με το Δημητριάδη ξέρει και. Τι θα πάρει λόγο. Θα απαντήσεις όσα θες να καταρωτήσεις, απαντάς. Λοιπόν, άσε να τα πω. Λοιπόν. Εμένα, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί συμπολίτες, δεν με εκπλήσει που φτάσαμε εδώ, σε αυτή την κατάσταση. Θα έλεγα ότι μπορεί να άργησε κιόλας. Απλά είχα πει ότι για λόγους προϋπολογισμού ο Δήμος στο τέλος του 16 θα κλείσει. Και το εξήγησα και στην πλειοψηφία. Και στους αντιδημάρχους. Και το εξήγησα γιατί 14, δεύτερο εξάμεινο το 14 που φύγαμε εμείς, 15, και 16, δύο χρόνια τώρα που σκοτήθηκε, δεν μαζέψανε ανταποκριτικά. Αυτά για να ξέρετε είναι περίπου 2 εκατομμύρια. Δεν βεβαιώσανε με αυτήν την αγωγή, δεν μαζέψανε. Βεβαίω είναι άλλο και. Γιατί από τα 2 εκατομμύρια δεν θα τα μαζέψετε. Όλα μακάρι να μαζέψετε 1 εκατομμύριο να μην. Συν τα 2 εκατομμύρια που χρωστάνε οι πολίτες, είναι 4 εκατομμύρια. Από αυτά τα 4 εκατομμύρια, τουλάχιστον να μαζέψω 2 εκατομμύρια, τα μισά βάζω τη πραξιμότητα, για να μπορέσει να κινηθεί ο Δήμος. Το ομολόγησε ο αντιδήμαρχος, γιατί έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και του είπα στη φάση αυτή που βρισκόμασταν, εμείς ως αντιπολίτευση έχουμε επιλέξει τη δημιουργική αντιπολίτευση και την υπεύθυνη στάση μας. Δηλαδή, είπαμε ότι έως ότου ρολάει το σύστημα εδώ με τον καινούριο δήμαρχο, να βοηθήσουμε κι εμείς με την εμπειρία που έχουμε και να ψηφίζουμε αρκετά θέματα τα οποία βοηθούν στο να λειτουργεί ο Δήμος. Έτσι ψηφίσαμε και τον προϋπολογισμό του 2015, τον προϋπολογισμό του 2016 και μάλιστα και τον προϋπολογισμό του 2016. Εγώ ελέγχθηκα και από την παράταξή μου, αλλά και από τους υποψηφίους, αλλά και από τους που με ψηφίσανε σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί στηρίζω, είναι σαν να συμφωνώ με τη Δημοτική Αρχή. Και τους εξήγησα, εξηγώ και δημόσια, ότι αυτό το έκανα ακριβώς γιατί καταλάβαινα ότι η Δημοτική Αρχή είχε αδυναμίες και ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε το Δήμο. Δεν μπορούμε εμείς δηλαδή ως αντιπολίτευση να συνδράμουμε στο να κλείσει ο Δήμος μια ώρα αρκετά. Τώρα όμως έτσι πως εξελίσσεται ο προϋπολογισμός του 2016, είναι επόμενο ότι θα πάμε με πολύ μειωμένα έσοδα το 2016 και άρα δεν θα μπορεί να καταρτιστεί ο προϋπολογισμός του 2017.
δεν έχει κατάρτιση προεπλογισμού, σημαίνει ότι κλείνει ο Δήμος. Μπαίνει οικονομικό παρατηρητήριο και ουσιαστικά ο Δήμαρχος υπάρχει μεν, αλλά είναι μαριονέτα, είναι μια γλάστρα και είναι χωρίς ουσία. Σήμερα ακούσαμε πάρα πολλά. 2-3 είναι και επίσημα και είναι και καταχωρημένα και καταγεγραμμένα και για εισαγγελέα. Θα δούμε. Όμως δεν μπορώ να μην επανέλθω σε αυτά που κατήγγειλαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αλλά κυρίως σε αυτά που είπατε, κύριε Δήμαρχε. Και πρέπει κάποια στιγμή αυτές οι ακραίες εκφράσεις που χρησιμοποιήσατε να τις πάρετε πίσω. Είναι ζήτημα αρχής. Δεν μπορεί με τις δηλώσεις σας κάθε φορά να δημιουργείτε πρόβλημα. Έχετε 2 χρόνια τώρα που αναλάβατε. Μας πήρατε εμάς την αντιπολίτευση γιατί λέτε και αυτό θα δημιουργούσε ως άλλοτε. Ξεκινήσατε το χρέος 10 εκατομμύρια. Έρχεται ο δημοτικός λογιστής, κλείνει το χρέος 598. Και αντί να πείτε... Σωρί, το ξέρω. Θα περνάμε από το τρίμηνα. Και αντί να πείτε, κύριε της αντιπολίτευσης, συγγνώμη, κάναμε λάθος. Εντάξει, δεν ξέραμε. Για περιπτώσει, αφού ο κοντός λέει 598, είναι 598. Δεν είναι 10, επειδή εσείς το έχετε στο κεφάλι σας έτσι. Και δεν είναι 10, γιατί έτσι είναι η διαδικασία. 598 είναι όσο πλέον ο κοντός λογιστής. Σε αντί την περίπτωση, μπορείτε να πάτε και κατηγορούμενος. Αλλά προφανώς δεν μπορούμε να ασκήσουμε τέτοια πολιτική, γιατί υπάρχουν άλλα θέματα. Είπατε πολλά κατά τη διάρκεια της διετίας. Έτσι. Μέχρι και πρόσφατα είπατε για μας, για μένα κύριε Δήμαρχε, ότι είμαι και μεγάλος αδεξιούχος και δεν ξέρουμε και τι πισινή έχει ο Δήμαρχος, ο πρώην Δήμαρχος, υπονοώντας αφέστατα ότι εγώ έκανα μπάνκι όλα αυτά τα χρόνια να βγουν ένα Δήμαρχος, έτσι. Βέβαια όταν σας έλεξα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το είπατε κάπως αλλιώς, κάπως θα διορθώσετε. Φυσικά ο κόσμος δεν ήξερε, δεν ήταν εδώ να τα ακούσει τόσο πολύ. Και σας είχα προκαλέσει να πάμε να δούμε τους λογαριασμούς μου. Και τους δικούς μου και τους δικούς σας. Και να δούμε τις φορολογικές μας δηλώσεις. Και τις δικές μου και τις δικές σας. Για να δούμε ποιος έχει εισοδήματα και ποιος αποκρύπτει εισοδήματα. Δεν το πτώση εκείνο έκλεισε. Έχω τώρα 4 δημοτικά συμβούλια, κύριε Δήμαρχε, που σας κάνω με γραπτή εισήγηση, παρακαλώ. Όχι από έτσι προφορικά. Γεωργό. Με γραπτή εισήγηση. Σας εγκαλώ για τις δηλώσεις σας που κάνετε για το άτομο μου και για την παράταξή μου. Κυρίως όμως για το άτομο, γιατί έμπλεκε τα προσωπικά δεδομένα και προσέβαλε συνειδήσεις και τη δική μου προσωπικότητα. Δεν σας επέτρεπα. Δεν σας επέτρεπα και δεν σας επιτρέπω. Και μην το ξανακάνετε. Σας είπαμε τόσες φορές. Κύριε Σύμβουλε, αυτές τις 5 φορές και παλιότερα, σας το έλεγα και προφορικά, έκλεινα με τη μόνιμη υποδό, κύριε Σύμβουλε. Μαζέψτε τον. Η ανοχή σας σημαίνει ότι επικροτείτε τις στάσεις του και τις δηλώσεις του και σήμερα μένει με εγώ, αύριο όμως θα είναι ένας από εσάς. Έγινε μάντης κακών και έγινε και αυτό. Δηλαδή οι τελευταίες δηλώσεις του Δημάρχου σας προσέβαλαν βαθύτατα. Οικογενειακά, προσωπικά, συνειδήσεις, γιατί το χρήμα το έκανε, αλλά το Δημάρχο δεν απαντάει. Το χρήμα αυτό υπονοεί. Και είναι κρίμα. Είναι κρίμα που έχουμε ατυχία, θα έλεγα, κρίμα που την τύχη του Δήμου την έχει αναποθέσει ο λαός σε μια τέτοια, σε ένα τέτοιο δήμαρχο. Έχετε τις ευθύνες σας, εσείς. Αργήσατε. Εγώ λέω ότι και προεκλογικά το καταλαβαίνατε. Το βλέπατε στα debate. Αλλά την άλλη περιπτώση έγινε ό,τι έγινε. Αργήσατε όμως να τον επαναφέρετε. Τον αφήσατε και όταν λοιπόν το φίδι μεγάλωσε στον κόρφο σας, σας τσίπησε και εσάς. Εμάς έτσι κι αλλιώς, θα με τσιμπούσε. Αλλά σας τσίπησε και εσάς. Τώρα είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Εάν βλέπω δύσκολο με το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει στην παράταξη να λειτουργήσει ομαλά ο Δήμος. Πραγματικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι. Θα τελειώσω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν βλέπω ότι μπορεί να πάρει σύγκληση. Μακάρι να βρεθώ ψεύτης, αλλά δεν βλέπω ότι μπορεί να υπάρξει μια σύγκληση. Και πραγματικά θλίβουμε γιατί όλα αυτά που γίνονται στο Δήμο ξεσπάνε στη λειτουργία, στην παράταξη, ξεσπάνε στη λειτουργία του Δήμου.
και τα έργα πίσω θα πάνε, η καθημερινότητα πάει έτσι κι αλλιώς πίσω. Και στην αγωγή μου ακόμα περισσότερο, γιατί ο Δήμαρχος δεν καταλαβαίνει τι έχει γίνει. Και φαντάζομαι η απάντηση που θα μου δώσει θα είναι σε αυτό το πνεύμα. Δεν ευελπιστώ ότι θα καταλάβει την κρισιμότητα της στιγμής και ότι μπορεί να κάνει κάτι. Πραγματικά, μακάρι να κάνω λάθος. Όπως το είπα και την τελευταία φορά, κύριε Δήμαρχε, ζητώ να ζητήσετε δημόσια συγγνώμη, αν και με το χαρακτήρα που σας, που εγώ καταλαβαίνω ότι έχετε, δεν είμαι αισιόδοξος ότι αυτό δεν γίνει. Και δεν, φυσικά δεν έγινε. Έτσι και τώρα δεν είμαι αισιόδοξος ότι μπορεί ο Δήμος να καταλάβει τι συμβαίνει και να επανορθώσει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κωνσταντόπουλε. Λοιπόν, για να μην το παρατραβήξουμε, θα εστιάσουμε σε όλο το λιγάκι γιατί ξεχνιόμαστε μετά. Λοιπόν, σε πέντε πράγματα. Πρώτον, όταν ήταν να γίνει η ανάπλαση των Σερβίων, κάποιοι βγαίνανε έξω, μαζεύαν τον κόσμο και λέγαν «Δεν θα επιτρέψω να σκαφτεί 117 πριν το πανηγύρι» και με sites πεντασέλιδα κτλ. Επέμενα... Κύριε Πρόεδρε, αν είναι ο Ιεμάς να το πει. Σα παρακαλώ. Αν είναι ο Ιεμάς να το πει. Σα παρακαλώ. Αν είναι ο Ιεμάς να το πει τώρα. Εγώ αυτές τις συμπεριφορές ξανά δεν τις ανέχουμε. Την συμπεριφορά του Δημάρχου, κύριε Πρόεδρε, δεν την ανέχουμε ξανά. Όπως εδώ και μη παρέχει. Γενικά και όριστα. Αλλά επειδή μίλησα εγώ, το υπονοεί. Όχι να το πει στο δημόσια. Και να δούμε μετά τι θα πει στον εισαγγελέα. Φτάνει πια. Ότι εμείς σε καρφώναμε για το ένα, σε καρφώναμε για το άλλο. Δεν σε καρφώναμε καθόλου. Δεν σε καρφώναμε καθόλου. Αφήστε. Όχι αυτές τις συμπεριφορές. Άμα σου κουτσά πάτε να κάνεις αυτό που λες. Θα μας τρελάνεις τώρα. Θα μας τρελάνεις. Θα πετάς και μετά προς τα μάσης. Κατάλαβες. Παρακαλώ. Δεν θα καταλάβεις. Αυτό που είπες. Κύριε Παναγιωτούλα. Α, το γεννάς τώρα. Είναι η εύκολη λύση. Άμα σου κουτσά πάτε, δεν μας κάνεις. Άμα σου κουτσά πάτε. Θα μας δεις. Τι να παρακαλείς. Μας έχει φτάσει τα ρούχα τώρα. Είπαμε να μην μιλήσουμε. Από ξένα Δευτέρα δέξαμε. Σας λοιπόν, έλεγα, είναι επικίνδυνο. Λοιπόν, τώρα σήμερα. Άγιο να τα συζητήσαμε, είναι επικίνδυνο τώρα. Τέλειος. Λοιπόν, σήμερα. Παρακαλώ, ησυχία. Σήμερα τα Σέρβια θα ήταν βομβαρδισμένο τοπίο και θα είχε επενταχθεί και το έργο. Είπαμε να κάνουμε την παράκαμψη. Να τα πει και δεν ξέρει τι γίνεται. Σα παρακαλώ. Δεν είμαστε καλά. Λοιπόν, για εκείνο που ανέφερε ο πρώην δήμαρχος για μεγαλοσυνταξίουχο κτλ., δεν είχα καμιά διάθεση να κρίνω τα οικονομικά του. Ήτανε στο θέμα που κουβεντιάσαμε για τα ΚΕΦ υγείας, το επαναφέρω αυτό το θέμα που είναι πολύ σημαντικό και με καίει, γιατί έχουμε ανθρώπους που δεν έχουν ασφάλεια, δεν έχουν περίθαλψη και πεθαίνουν γιατί δεν έχουν πρόσβαση στην υγεία. Και είπα απλώς ότι υπάρχουν μεγαλοσυνταξιούχοι και άλλοι που έχουν εισόδημα και άλλοι δεν έχουν λεφτά και καταψηφίσαν ένα θέμα που ήταν ζωδόχος πηγή για τον ταλέπορο τον κόσμο. Έτσι. Πώς λοιπόν, πάλι τα ίδια, όσον αφορά. Καλό, Μίλτο. Τι αναβολή πήραμε. Και το ΚΕΠ υγείας πήραμε αναβολή. Για το ΚΕΠ υγείας πέραμε αναβολή. Πάτε να δημιουργήσετε εντυπώσεις στον κόσμο τώρα. Είσαι με τα καλά σας. Τι άστο. Δεν πέρασε το θέμα, τελείωσε. Και ενώ ήμασταν η κορυφή, τώρα είμαστε από πίσω και παλεύουμε, βάσει και μπορέσουμε να παλώσουμε κάτι. Λοιπόν, για το θέμα της επένδυσης μαρμάρων, που είναι η μόνη ελπίδα για τον τόπο, θα έρθουν κι άλλες όμως, δεν απογοητευόμαστε. Ακόμα και τη δεύτερη φορά, μετά τις εξηγήσεις, ήρθανε δικηγόροι, ήρθανε παράγοντες, ήρθανε ξέρω εγώ, πάλι το καταψηφίσατε το θέμα. Δηλαδή, εγώ θέλω να ξέρω, να ξέρει από κάτω ο ταλέπορος άνθρωπος που τώρα άμα κλείσει η ΜΕΤΕ και η ΛΑΡΚΟ θα γίνουν τα Σέρβια νεκροταφείο, ότι μια ευκαιρία να βρούνε, σήμερα είναι 50, μεθαύριο θα είναι 350 άνθρωποι, τη στερήσατε. Έτσι. Λοιπόν, δεν θέλω να πάω παραπέρα, να μην πάμε τον χρόνο ήδη πέρασε η ώρα. Κύριε Δημαρχέ, εμείς καταψηφίσαμε, έχουμε τη γνώση, επειδή το έβαλε, κύριε Πρόεδρε, έχουμε να γίνει, κύριε Πρόεδρε, σας δώσω πότε να τον λόγο.
Τώρα έχει το λόγο ο κύριος Λιάκος. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Ψηφίσαμε αρνητικά. Κύριε Κωνσταντόπουλο, το έχουμε γράψει. Άντε ρε Πρόεδρε, τώρα συνέχεια το λόγο θα σπάζουμε. Και το έχουμε γράψει την άποψή μας. Γιατί δεν είναι έκανε παρανομία. Είναι παράνομο αυτό που έκανε. Δεν τρέπεσε. Παρακαλώ. Κύριε Λιάκο, έχετε το λόγο. Δεν τρέπεσε. Το έχουμε γράψει, κύριε Δημαρχέ. Το έχουμε γράψει στην εξήγησή μου. Ο κύριος Λιάκος έχει το λόγο. Το έχω γράψει στην εξήγησή μου. Ενώ ανταποδοτικά οι Δήμοι παίρνουν από 0,90 μέχρι 1,5% ανταποδοτικά από μάρμαρα, εγώ εξασφάλισα 9%. Χωρίς έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Δημαρχέ. Είστε εκτεθειμένος. Λοιπόν, κύριε Λιάκο, χωρίς έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, Πρόεδρε, για άλλη μια φορά και θλίβομαι γι' αυτό, βλέπω μια αντιπαράθεση μονομάχων εδώ πέρα, ενώ η σημερινή συζήτηση, η πρώη μερίσιας διάταξης ήταν για το θέμα το σοβαρό που δημιουργήθηκε για τη συνέχεια του Δήμου. Εδώ έχουμε μια αντιπαράθεση μεταξύ νυν και πρώην για το ποιος θα κάνει έκανε τα καλύτερα ή θα... θέτοντας ο καθένας, λες και είμαστε το πρόγραμμά του, λες και είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Το είδα, ναι. Γιατί κάθε φορά όταν συζητάμε τα βασικά προβλήματα και τα σοβαρά προβλήματα του Δήμου, πιάνουμε πάλι το χρέος από την αρχή. Ξέρετε πολύ καλά ότι και οι δυο σε αυτό δεν λέτε την αλήθεια. Ούτε το χρέος ήταν 5 εκατομμύρια, το χρέος είναι 6,5, ήταν 6,5 με 7 εκατομμύρια, γιατί είναι και αυτά που δεν είχαν τιμολογηθεί, είναι και από τα δικαστήρια. Και ούτε βέβαια εσύ 10 εκατομμύρια. Εσύ αλλάξεις τη διαδικασία, λοιπόν, κύριε Λιάκο, έτσι. Οπότε αλλάξεις τη διαδικασία. Δεν... Λοιπόν... Λες και συνειδητά ψέματα, και δεν τρέπεσαι. Το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν... Και είσαι ίδρυς βάζω και δήμαρχος. Λοιπόν, το τι ήθελα εγώ, αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν. Τον προϋπολογισμό του Δήμου, κύριε Κωνσταντόπουλε, εσείς το ψηφίσατε. Αν δεν το ψηφίσατε, δεν θα περνούσε ο προϋπολογισμός. Λοιπόν, να συνεχίσω επί της ουσίας. Το πρόβλημα, κύριε Δήμαρχε, είναι ότι όλη η συμβουλή σας, άσχετα αν σήμερα μερικοί κάποιοι λένε ότι σας τα λέγαμε νωρίτερα εμείς, αλλά δεν μας ακούγατε και εσείς στηρίζατε τότε του Δήμαρχου. Τώρα, βέβαια μια παροιμία λέει καλή οργά παρό ποτέ, έτσι. Αλλά σημασία έχει επί της ουσίας ότι όλοι σας οι δημοτικοί σύμβουλοι ήρθαν αντιμέτωποι μαζί σας με τον Α ή Β τρόπο. Αυτό κάτι σημαίνει. Σημαίνει τι? Διότι λέγατε πολλά, βγαίνετε στα μέσα ενημέρωσης, προσβάλλετε κόσμο, βρίζετε κόσμο, λοιπόν, λέτε πράγματα που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Τι είπατε τελευταία μετά την κρίση στην παραταξή σας? Τα είπαμε και τα ξαναείπαμε σήμερα και δεν πήραμε απαντήσεις βέβαια. Είπατε δύο πολύ σοβαρά πράγματα. Το ένα ότι συμβουλή σας, ουσιαστικά κάποιοι από εσάς εδώ πέρα χρησιμοποίησαν την εξουσία για να βγάλουν χρήματα. Πρώτη σοβαρή και μεγάλη καταγγελία, την οποία την είπατε δημόσια. Αν αυτό συμβαίνει, πρέπει να βάλετε εισαγγελέα. Δεύτερο που είπατε, επανειλημμένως σας άκουσα να λέτε ότι υπάλληλος του Δήμου καταδικάστηκε για οικονομικά εγκλήματα. Εδώ χωράει εισαγγελέας και πρώτα εσείς και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Πρώτα εσείς πρέπει να πάτε μέσα και όλοι εμείς. Αν αυτό συμβαίνει, είστε πρώτα υπεύθυνος που υπάρχει υπάλληλος που καταδικάστηκε για οικονομικά εγκλήματα. Εγώ ξέρω ότι είναι ψέμα. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι αυτό τελεσυνδίκησε στο υπηρεσιακό και υποβιβάστηκε, όπως ανέφερε και ο Δημήτρης ο Κουκάλης, ένα βαθμό οι συγκεκριμένοι υπάλληλος. Κοιτάξτε, Δήμαρχε, το ότι λείπετε από το Δήμο και δεν αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και κόντρα μεταξύ των υπαλλήλων και όλο αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα στη δυσλειτουργία του Δήμου, υπάρχει κόντρα
μεταξύ σας ως συμπολίτευση, αυτό εάν δεν το βλέπετε ούτε το ένα ούτε το άλλο, τότε δυστυχώς ο Δήμος δεν θα έχει τα επιθυμητά και τα αποθετά αποτελέσματα. Και όπως κάποιοι είπαν, τέλος του χρόνου ίσως θα πάμε και στην μνημόνια. Και απολύσεις βέβαια. Και ένα τελευταίο, κύριοι συνάδελφοι, λοιπόν, πρέπει να επιλέξετε τι θα κάνετε. Δηλαδή, προσβαλθήκατε, λιδωρηθήκατε, συκοφαντηθήκατε. Τι θα κάνετε, πρέπει να επιλέξετε. Ή θα δουλέψετε για το Δήμο, ή αλλιώς κάτι πρέπει να κάνετε. Δεν μπορεί να συνεχίσετε αυτή η κατάσταση, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει το αύριο και μας ενδιαφέρει αυτός ο τόπος και αυτός ο Δήμος. Αυτά τα λίγα θέλω να πω. Ευχαριστούμε τον κύριο Λιάκο, ο κύριος Γεωργακόπουλος. Κοιτάρα κύριε Δήμο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Εγώ θα είμαι σύντομος. Καταρχήν κύριε Πρόεδρε, να σας συγχαρώ για την υπομονή που έχετε. Από το Δεκέμβρη του 2014 ήσασταν έτοιμος για παραίτηση και χρειάστηκε τόσο καιρός. Δεν πειράζει. Στους υπόλοιπους όμως που δεν έχουν δηλώσει τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Κάποιοι είπαν όλοι σαν μία γροθιά. Συμπολίτευση, αντιπολίτευση. Διαβάστε λίγο τον Καλλικράτη. Είναι άλλος ο ρόλος της αντιπολίτευσης. Και να θέλουμε, το είπαν και σύμβουλοι. Σταύρος. Και να θέλουμε, δεν μπορούμε να τον στηρίξουμε. Εσείς θα πάρετε την απόφαση αν θα τον στηρίξετε ή όχι. Όμως έχω μία απορία. Τον εμπιστεύεστε? Θα ξανακαθίσετε μαζί στο ίδιο τραπέζι να συνεργαστείτε μετά από όσα υπόθηκαν και μία συγγνώμη σας φτάνει? Τότε εντάξει. Αν σας φτάνει, καλώς. Όμως κάποια πράγματα ο Δήμαρχος τα λέει και τα ξαναλέει. Δήμαρχε, με συγχωρείς, αλλά εγώ αρχίζω να ψηλιάζω με άλλα πράγματα. Γιατί καίγεστε τόσο πολύ για το ΚΕΠ υγείας? Έχετε συμφέροντα? Νοιάζεστε για τον πολίτη? Μακάρι να νοιάζεστε για τον πολίτη, αλλά εγώ φοβάμαι άλλα πράγματα. Και κάτι άλλο, και για τα μάρμαρα. Μιλάτε σαν να είστε εκπρόσωπος της επιχείρησης. Εμείς είμαστε Δημοτικό Συμβούλιο και ο καθένας από εμάς υπεύθυνα ψηφίζει υπέρ ή κατά με βάση αυτό που πιστεύει αυτός. Σας είπα και άλλη φορά, δεν περνάνε οι εκβιασμοί σε εμάς. Θα ψηφίζουμε κατά συνείδηση. Δεν θέλω να πω τώρα σε λεπτομέρειες για να κλείσω, αλλά τέλος του χρόνου δυστυχώς τα πράγματα θα είναι έτσι όπως τα είπαν και οι προηγούμενοι. Αλλά μην περιμένετε από το Δήμαρχο να βάλει μυαλό. Εγώ δεν το περίμενα. Το βάλεις εσύ. Λοιπόν, τότε ένα πολιτικό πρόσωπο που κόπτεται υπέρ του κόσμου και του λαού, όχι μόνο δεν ψήφισε, αλλά στέκεται απέναντι σε μια δομή που είναι για τον ταλέπορο των... δεν ξέρω ο κ. Γεωργακόπουλος αν είναι υπάλληλος κάπου, αν έχει εξασφαλισμένο μισθό, είναι άλλη ιστορία. Αλλά όταν έχουμε ανθρώπους που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και πάμε να του δώσουμε μια ευκαιρία στην υγεία και καταψηφίσει μια τέτοια δομή, για μένα είναι επιεικώς απαράδεκτο. Και όσον αφορά για τα μάρμαρα, αυτά τα λατομεία βουλιάξανε σε καλές εποχές επιχειρηματίες μεγάλους. Ήρθε τώρα μια εταιρεία να δουλέψει, να το παίξει κορώνα γράμματα σε μια τέτοια δύσκολη εποχή. Λοιπόν, να φάνε 50, 100, 500 άνθρωποι ψωμί και στέκεστε επιφυλακτικός και αρνητικός. Λυπάμαι, πραγματικά. Ευχαριστούμε και τον Δήμαρχο, κύριο Στέτος. Καλησπέρα και από μένα. Μπορούμε να μιλάμε ώρες. Έχω την εντύπωση ότι μπήκαμε σε μια διαδικασία να λύσουμε σήμερα ένα εδώ παραδεξιακό, ένα θέμα μείζωνο σημασία για το συνδυασμό. Δεν έπρεπε να έχουμε σε αυτήν την διαδικασία, αλλά δεν παρεπάσει, περιπτώσει ο κόσμος τα ξέρει όλα. Σας μιλάω ένας από τους 10 που έχω συμφωνήσει με το κείμενο αυτό που έχουμε δώσει στο Δήμαρχο. Σε 9 μάλλον, γιατί οι δύο ήταν πρόεδροι 11. Πολύ σωστά είπε ο Σταύρος Παπαδόπουλος, πολύ σωστά είπε ο Παπαγεωργίου, ότι είχαν τηθεί τα ζητήματα, ο κύριος Δησυρής κάποια προβλήματα.
κουβέντες επί κουβέντων, τι να λέμε τώρα, εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο δεν είναι σήμερα πώς θα λύσουμε εμείς τα εσωτερικά μας. Το ζητούμενο είναι αυτό που είπε ο Νίκος ο Λαζαριώτης και αυτό που είπε ο Πολυτέπης ο Λιάκος. Τι θα κάνουμε αύριο. Τον κόσμο αυτό τον ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Τέτος, τι θα κάνει ο Παπαδημητρίου, τι θα κάνει ο Παπαδόπουλος, τι θα κάνει ο Ζορμπάς. Έχουμε τεράστια ευθύνη. Ο κόσμος μας έστειλε στο Δημαρχείο να διοικήσουμε. Και εμείς τώρα καθόλου μαλώνουμε γιατί ο Τέτος, γιατί ο Ζορμπάς, γιατί ο Παπαδόπουλος, γιατί ο Καραμαλίδης, γιατί. Μπάσε τόσο. Νομίζω ότι το μαχαίρι και του καρπού θα έχει ο Δήμαρχος. Αυτός θα πάρει τις αποφάσεις. Μπορώ να πω πόσες ώρες έχω αφιερώσει εγώ στο Δημαρχείο στους 21 μήνες, 20 μήνες. Το ξέρουν πρώτα όλοι οι πρόεδροι, με ενδιαφέρει πρώτα για τους πρόεδρους. Το ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι, το ξέρει ο ίδιος ο Δήμαρχος, το ξέρει και ο κόσμος. Το ζητούμενο είναι ότι δεν περισσεύει κανένας. Στεναχωριέ μου για τον πρόεδρο. Πρόεδρε, νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε να ανακαλύψει την ανεξαρτητοποίηση. Εγώ ίδιος θα θέσω αύριο την παρέτηση στον Δήμαρχο. Δεν ξέρω αν την κάνει δικαίωμα, δεν την κάνει. Δικαίωμα του Δήμαρχου, γιατί είναι μια απόφαση Δημάρχου ορισμένου, αντιδήμαρχος και αναπληρωτής. Στο κείμενο συμφώνησαν μπροστά στον Δήμαρχο όταν έγινε στο γραφείο του Δημάρχου. Δεν το έκανα ούτε σε γιάχτες, ούτε σε συγκεντρώσεις, ούτε τίποτα. Και όλα τα παιδιά μπροστά στον Δήμαρχο συμφωνήσαμε. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να κάνω μια έκκληση. Σε αυτό που είπε ο αντιδήμαρχος οικονομικών. Στο έχω πει και ιδιαίτερως πολλές φορές. Δώστε το δικαίωμα τρεις μήνες που είπε για να βελτιώσει τα έσοδα. Αυτό θα πλούει. Φτάνω. Σε τρεις μήνες ούτε θα καταλάβουμε ότι θα περάσει ο καιρός. Και μετά όλοι μαζί θα το ξανασυζητήσουμε και να δούμε που έκανε λάθος ο συνάδελφος. Είναι πολλά, πολλά τα προβλήματα και είναι και πάρα πολύ σοβαρά. Το ότι κινδυνεύουμε να κλείσουμε τον χρόνο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βέβαια, όσον αφορά στις ευθύνες μου, τις αναλαμβάνω όλες. Αλλά στο Δημαρχείο υπάρχουν, το ξέρει και η αντιπολίτευση, ειδικά ο κ. Κωνσταντόπουλος, και υπάρχουν πολύ καλά, ότι υπάρχει και μια κόντρα των υπαλλήλων. Βέβαια, δεν πρέπει να συζητάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτήν την κόντρα. Εγώ δεν άφηνα τους κόντρες. Βασίλη, δεν είπα εγώ, δεν έχω ψηφίσει κανέναν. Συγγνώμη, δεν ψάχνω. Νομίζω ότι και εμείς μεταξύ μας κάνουμε τρίχα τυχιά, συσσωρεύουμε τα προβλήματα και μετά δεν μπορούμε να βρούμε το σωστό βηματισμό. Κάνουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες, το ξέρετε όλοι, όλα τα παιδιά, είτε αντιδήμαρχοι, ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος, θα σας πω κάτι για τον Πρόεδρο, είναι κάθε μέρα στο Δημαρχείο. Και ξέρετε όλοι, χωρίς αντιμνηστία. Όσον αφορά, Δήμαρχε, για αυτά που είπες, νομίζω ένα συγγνώμη δεν είναι τίποτα. Και μεγαλόψυχος είσαι και εύκολα μπορείς να το πεις και δεν χρειάζεται να το πεις δημόσια. Μπορείς να μας φωνάξεις στο γραφείο αύριο σαν παράταξη και θα κάνουμε και μια έκκληση. Να καλέσουμε και πίσω τα παιδιά. Τώρα βλέπω τον Παγιουργείο. Όλοι χρειάζονται. Όλοι χρειάζονται. Όλοι φεράζουν. Εγώ κάνω πέντε προτάσεις, κάνω μία τοποθέτηση. Νομίζω ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες. Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο. Τον κόσμο το μόνο που τον ενδιαφέρει, τον κόσμο το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι αύριο να περπατήσει ο Δήμος. Να είναι ο Δήμος ανοιχτός. Και ο καθένας, γιατί αν τον κλείσουμε εμείς, θα φέρουμε μεγαλύτερη ευθύνη. Δεν μας ψήφισε ο κόσμος για να βγούμε να κάνουμε εδώ πέρα χαβαλέ. Δεν μας ψήφισε ο κόσμος για να βγάζουμε τα εσώψυχα. Νομίζω ότι έχουμε κάνει σημαντική δουλειά, την οποία δεν έχουμε βγάλει προς τα έξω. Ένα πταμείο. Έχουμε κάνει σημαντική δουλειά με πάρα πολύ λίγα χρήματα. Με πάρα πολύ, με κόπο και με υδρότα. Και έχουμε ματώσει όλοι οικονομικά και για τα παιδιά που είπε ο Ζορμπάς της αντιπολίτευσης. Αφιερώνω χρόνο. Και οι πρόεδροι. Εγώ πάντα βάζω και τους πρόεδρους. Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε το αύριο. Αυτό ότι έγινε ήταν εσωτερικό. Πρέπει να κλείσει σήμερα. Να κλείσει σήμερα.
να βγουν κάποιες εξηγήσεις εκατέρωθεν, να αναλάβουμε όλες τις ευθύνες μας, όσες αναλογούν στον καθένα, πιο πολλές δήμαρχες εσένα, έχεις πιο πολλές, και πάει ιεραρχικά, να καθίσουμε να βρούμε λύσεις για τα προβλήματα. Νομίζω ότι με το διάλογο μπορούν να βρεθούν, ούτε κόντρες, ούτε έρηδες, ούτε σχόλια. Να σταματήσουμε για αρκετό διάστημα, για ένα μήνα, για δύο, για τρεις, να βάλουμε δύο-τρεις στόχους και να καθίσουμε να επαναπροσδιορίσουμε το πού πάμε σαν Δημοτική Αρχή. Κανένας δεν πήρε. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Και το ξέρετε όλοι. Προσπαθούμε όλοι, όλοι μηδενός εξαιρουμένου. Γι' αυτό και κάναμε αυτή τη συνάντηση, γι' αυτό και κάναμε, γιατί δημιουργήθηκαν, μεσέφθηκαν πολλά προβλήματα για να βρούμε λύσεις. Και πήρε διάσταση στο θέμα. Κακώς. Αν δεν έπαιρνε διάσταση στο θέμα, δεν θα γινόταν τίποτα. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσει σήμερα. Για να κλείσει σήμερα, θα διαβάσουμε το κείμενο το οποίο δώσαμε στο Δήμαρχο, για να μην επανέλθει. Κάνω πρόταση, πρόεδρε. Εντάξει, εγώ λέω ότι το θέμα πρέπει να κλείσει σήμερα. Πρέπει όλοι μαζί αύριο το πρωί να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, η παράταξη, και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Και μετά να πάρουμε και αποφάσεις. Ναι, όπως είπε και ο πολιτεύτης Ζολιάκος, όποιος θέλει να σηκωθούμε να φύγουμε, εγώ σας λέω αύριο θα δώσω την παρέτηση στον Δήμαρχο. Όποιος θέλει να συνεχίσει, να συνεχίσει για το Δήμο, και όποιος θέλει να φύγει, να φύγει. Αυτά έχω να πω. Για χαβαλέ, έλεγες χαβαλέ κάτι. Λοιπόν, ο κύριος Λαμπογιάννης, μετά έχει το λόγο ο πρόεδρος του Παρτιδού Πιτσέβας, μετά... και στο τέλος όποιος μείνει θα ακούσει και το... γιατί υπόθηκαν όλα και αναρωτιέται ο κόσμος γιατί δεν διαβάσαμε τελικά το κείμενο. Λοιπόν, το οποίο δεν έχει τίποτε το ιδέντρο, απλώς δεν θέλαμε να το διαβάσουμε γιατί ήταν εσωκομματικό και μόνο. Εσωπαραταξιακό, συγγνώμη. Άσε. Κύριε Λαμπογιάννη, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αθήτατα στεναχωρημένος πράγματι, γιατί είμαι από τους προτεργάτες αυτού του συνδυασμού. Δεν θα πω όμως για το συνδυασμό οτιδήποτε, γιατί ό,τι ήταν να το πω το είπα μέχρι πριν μπούμε στη συνεδρίαση αυτή. Και εσείς κύριε Πρόεδρε γνωρίζετε προσωπικά και κάποιοι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι. Κάνω έκκληση κύριε Πρόεδρε με την φιλία που μας ενώνει, συνδέει τους δυο μας, αυτό που γνωριστήκαμε όταν εκλεγήκαμε, δεν σας γνώριζε καθόλου. Και επειδή συνεργαστήκαμε άψογα αυτόν τον καιρό, κάνω και εγώ έκκληση σαν πρόεδρος του Πλατανορέματος, το τετάρτο χωριού του Δήμου, σε πληθυσμό, αλλά το τρίτο σε δημοτικό σχολείο, να ανακαλέσετε την απόφασή σας, την προσωπικότητα, να το σκεφτείτε απόψε, ήρημα, σήμερα και γιορτές μεθαύριο, να ανακαλέσετε και να είστε στη θέση αυτή να προσφέρετε τις υπηρεσίες που μπορείτε. Στο Γιάννη τον Τζέρο, τον συμπατριώτη μου, δεν τον βλέπω, θα το πω ότι το ΑΗΜΕ δεν είναι εθνικό θέμα. Τα ΑΗΜΕ είναι ελληνικά και θα παραμείνουν ελληνικά. Και έπεσε αίμα αξιωματικό εκεί. Δεν είναι εθνικό θέμα για εκεί. Το χωριό μου το Πλατανόρημα λεγόταν Ορτακιώη. Επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας υπήρχε το ίδιο Κωμόπουλη με κράτηγο της Κωνσταντινούπολης. Είναι ανάμεσα... Γιώργο, λίγο υπομονή, δεν πειράζει. Υπομονή, ρε παιδί. Δεν πειράζει. Όχι, τίποτα. Άς την ιστορία, γιατί θα πούμε άλλα κυρία. Όχι, τίποτα. Λοιπόν, είναι ανάμεσα στο Σέργα και στο Βελβεντό. Και είναι εδώ να χωροφάει κρατασμούς. Πρόεδρε, αν είναι θέμα Πλατανορέματος και Βελβεντού, κάστε στην παράταξή σας. Λοιπόν, βρέστε τα, τι μας κουμάλισατε εδώ πέρα. Ένας πρώην... Δεν καμίες να τα βρήκατε. Λοιπόν, ένας πρώην πρωθυπουργός, σε ένα συνέδριο πολύ μακριά, είπε καθαρές λύσεις. Η λύση πρέπει να δοθεί απόψη. Καθαρή λύση για αύριο το πρωί. Και τελευταίο, σαν ετών και ζωικό. Τελευταίο έχω τα δύο εγγόνια μου στο χωριό και τα πηγαίνω σε δύο παιδικές σχέδες που έχω στο χωριό. Και δεν είμαι φύγια κανέναν, θα το έλεγα εξάλλου. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν μεγαλώνω τα θέματα, το κάνω το έλεγα. Την τρίτη την έχεις κλείσει μόνος με εισαγγελέα.
Παλαβάνω. Αυτό το θέμα. Όχι, από κάτι. Επειδή μου το έχετε δώσει. Ναι, θα το συζητηθεί στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Κύριο Μητσάβα, για λίγο τον χρόνο. Λίγο, πόσο λίγο. Πρώτη φορά μιλάω για τον χρόνο. Πόσο χρόνο θα βρούμε σε άλλο. Πόσο χρόνο θα βρούμε σε άλλο. Δεν ξέρω να βρούμε. Πόσο χρόνο όχι με 40, δεν κάνει το πιστεύω να είναι πρόβλημα. Είναι και 43. Όσο χέρια πρόεδρε, άστε μια φορά. Λοιπόν, όσο χέρια πρόεδρε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, κύριε Δήμο και κύριε Πρόεδρε. Ερετήτες αντιπολίτευσης της συμπολίτευσης. Αγαπητοί συμπολίτες του... Τέλος πάντων, δεν είναι περίπτωση. Θέλω να σας πω κάτι ότι συγγνώμη αν κάνω κανένα λάθος στην ομιλία μου, γιατί είμαι πρωτάρη στα έδρανα και στα μικρόφωνα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να κάνω καμιά προπόνηση σιγά-σιγά, γιατί δεν έχουμε τηλέφωνα από τα κανάλια, από ραδιόφωνα, κάποτε θα πάω και εκεί, σε λαϊκή συνέντευξη. Anyway, να πω στο θέμα. Λοιπόν, θα πούμε πολλές λέξεις. Εγώ θα μιλήσω για την καθημερινότητα. Καλά όλα αυτά που λέτε. Μακάρι να έρθουν χρήματα, μακάρι να γίνουν επενδύσεις, μακάρι να απογειωθούμε, κύριε Δήμαρχε. Όλοι το θέλουμε. Εγώ θα σας πω 5 προβλήματα καθημερινών που αντιμετωπίζω στο Λονδό και σας τα έχω γράψει. Σας έχω στείλει με κοινοποίηση. Άμα θα κάνω και κοινοποίηση τώρα. Εντάξει, αυτά τα. Τώρα θα σας κάνω χαρτιά. Λοιπόν. Και λέω τη λέξη επιβάλλεται, που λέτε και εσείς ο ίδιος, να μην την επαναλαμβάνω σε όλα τα προβλήματα. Και από δίπλα έχω σε παρένθεση αίσθηση του χιούμορ. Θα σας εξηγήσω γι' αυτό. Γιατί μάλλον πιο πολύ χιούμορ κάνουμε παρά να κάνουμε προβλήματα καθημερινότητας πολιτών. Πρώτον, το νερό. Το πολυτιμότερο αγαθό στον κόσμο. Έγιναν πολλές εργασίες, καθαρίστηκαν, ξενές έγιναν, αλλά πάλι υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να μπει ένας υδραυλικός άμεσα στο Βελβεντό. Άμεσα και να πληρωθεί ο παλιός υδραυλικός άμεσα. Πέρυσι που δούλευε ένα χρόνο, απλήρωτος. Τρίτον, αδέσποτα σκυλιά. Πρόβλημα μεγάλο. Τέταρτον, τα σκουπίδια. Ζήτησα 10-15 κάδος. Ακόμα περιμένω. Λοιπόν, εντάξει, αν κύριε Δήμαρχε δεν μπορεί ο Δήμος να πάρει 10 κάδος, να το κλείσουμε το μαγαζί μας. Να βάλουμε ρουκέτο. Νεκροταφεία, μακριά από εμάς. Γίναν πολλές εργασίες. Δουλέψαν και ο κύριος Δήμαρχος, έβαλε τα μηχανήματά του, προσέφερε. Δουλέψαν όμως και ο κόσμος που είναι απλήρωτοι. Να πληρωθούν άμεσα. Έκτο, βλάβες, αποχετεύσεις, σύνδρεσεις, μικρές, μεγάλες, απλά τομποράματα. Ζήτησε ένα αυτοκίνητο πίσω να κλείσουμε τις γόνες. Όλα αυτά κάναμε κάποιες δουλειές, πολλές βλάβες στο Βουλευτό. Αλλά τις έχουμε μισές. Πότε θα τα κλείσουμε. Τα πλακώστρα εδώ είναι χάλια. Έβδομο, πάρκα, πλατείες, παγκάκια, σε σχολεία, νηπιαγωγεία, σταθμοί, σε άθλια κατάσταση. Πρέπει να συντηρηθούν και όγδονους, σκεπασμένους, όλα παρατημένα, όλα διαλυμένα, φωνάζονται από πρώτη μέρα. Λοιπόν, όλα αυτά τα προβλήματα ξέρω ότι υπάρχουν σε όλες τις κοινότητες. Το Δήμο Σεβίου Δεκανού. Λοιπόν, τώρα, αν κάνω κανένα λάθος, να με συγχωρέσετε, έτσι, γιατί τα έχω μπερδέψει εδώ πέρα. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, όλα αυτά τα θέματα καθημερινότητας που προανέφερα να γραφούν στα πρακτικά. Ποιος θα γράφει και περιμένω απάντηση. Γράφουν, ας το μικρόφωνο. Εννοείται ότι δεν βγάζω τον εαυτό μου στην απέξω. Και εγώ φέρω μερίδιο ευθύνης, αλλά προσπαθώ και ανταπόκριση δεν μπορώ να βρω. Γιατί με γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια, να μην πω καμιά εκδείξη. Λοιπόν. Αν ζητάω κάτι παράλογο κύριε Δήμαρχε, να μου πείτε. Αν φταίω κάπου, πάλι να μου πείτε. Λοιπόν, δεν θα αναφερθώ ούτε στα στριγκάκια, ούτε σε 11 ερετούς νησκούς, ούτε σε αυτά που ακούγονται έξω μέσα στα καφενεία, ότι θα κάνει το ερετός να κάνουν πίτες, να μην πω καμιά κουβέντα. Αν θέλετε, έχω απάντηση για αυτό, κύριε Δήμαρχε. Είπατε, κύριε Δήμαρχε, ότι θα απογειώσουμε το Δήμο. Μάλλον πάμε για κάθετη προσγείωση και θα μας πλακώσουμε τις φόρκες ο κόσμος. Πρέπει να βάλουμε μια σειρά. Λοιπόν, πάμε με ρυθμούς χελώνας σε πολλά θέματα. Στα Τούρκικα, γιατί
Κάποτε ο κύριος Δημούργος μην πέρα Ράους. Στα γερμανικά Ράους. Σαν να είπε τον Λιοντόρο Ράους όξο. Με ρυθμούς χειρώνας κύριε Δήμαρχε. Στα τουρκικά διαβάζει, διαβάζει. Σου πω εγώ που να τέτοι. Στα γερμανικά λάξα, λάξα. Συγγνώμη, με ακούστε λίγο. Λοιπόν, πάμε με πολύ χαμηλούς ρυθμούς. Εγώ φωνάζω για την καθημερινότητα. Μακάρι να κάνετε και έργα, να φέρετε και χρήματα να βλέπει και ο κόσμος. Λοιπόν, θα σας πω και μια λέξη αγγλικά. Αν δεν στρωθείς να λύσεις την καθημερινότητα, κύριε Δήμαρχε, των πολιτών, γιατί όλη αυτή η μέρα και εσείς οι υπεύθυνοι, εσείς είστε ο τιμονιέρης του καραβιού. Λοιπόν, θα σας πω και εγώ μια αγγλική λέξη. Move. Move, δηλαδή είναι να αποβάρεις. Ή να αποβάρεις ή να κάτσεις να στρωθείς και να βάλεις το Δήμο να δουλέψει. Απλά πράγματα καθημερινότητας. Διότι θα χάσεις και το καλό όνομα που έχεις σαν γιατρός, δηλαδή doctor. Λίγο πολύ κάνουν και εξυπηρετεί ενεργητικά τώρα. Αυτό ξεκίνησε από το ράβο. Λοιπόν, σε όλη αυτό δεν έχω κάτι άλλο. Σεξ τα προβλήματα καθημερινότητα. Τα πάμε. Σεξ εξουσία χρήμα. Αν με εννοεί και εμένα. Δεν θα πω, θα πω. Το σεξ. Το σεξ από τότε που έμπλεξα με τα κοινά. Το σεξ, από τότε που έμπλεξα με τα κοινά, το ξέχασα ειλικρινά. Εξουσία σαν πρόεδρος. Με έχετε γραμμένα στα. Χρήμα, δεν βγουν κατάστροφε. Δεν βγουν κατάστροφε. Πακ, μη μιλάς εσύ, να τσεπόξω. Τον κύριο Τσιτσόκα. Πού είναι ο κύριος Τσιτσόκας? Εδώ είμαι. Εδώ είσαι. Δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν τρέπεσαι λίγο. Για το χάλι σου τρέπομαι. Για το χάλι μου, μη πιτουρίστα. Ότι κάνω τουρισμό. Εδώ είχα σαν μισθές. Τρέχω με ένα ζήτημα, μη πιτουρίστα. Όχι, μη πιτουρίστα. Ο φράγκης αυτός. Σε άμα μισή πιέζα απ' έξω. Και κάτσε εδώ. Λοιπόν, κάτω σε έτσι είναι δήμαρχη στο καταφύ. Καλό που ήσασταν εσείς. Πάνε από ξέρε εσύ, εννοείται. Τέλος. Εμείς κύριε Τσιτσόκα, εμείς κύριε Τσιτσόκα, θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για την έμπαση της φωνής μου. Πιο πολύ και την καλεμένω και θα μιλήσω, αν μ' ακούσω, αν μ' ακούσω. Όχι, δεν θα μιλήσω. Δεν μπορώ να ανέχω μια βάφη. Καλά του τάμου. Κάτσε το πέρα εδώ πέρα είναι διάλογος, θα δεν κάνει μέσα στον κόσμο. Παρακαλώ. Όχι, όχι πρόεδρε. Όχι παρακαλώ. Παρακώσε. Κάτω. Δεν είναι διάλογος. Κάτσε σε κάτω. Εδώ πέρα. Κάτσε σε κάτω. Κάτσε σε κάτω. Όχι εδώ. Κάτσε σε κάτω. Θέλω το μάστε. Κάτσε σε κάτω. Να μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία, δεν σας συμφέρει. Εμείστε το. Όταν έχω πει συμφέρει, δεν συμφέρει. Δεν σας συμφέρει. Δεν σας συμφέρει. Να μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ο κύριος Μπακανός, για λίγο. Κύριε Πρόεδρε, εγώ ήθελα να κάνω κάποια ερωτήματα στον Δήμαρχο. Τώρα, αν μπορεί κάποιος άλλος να τον αντικαταστήσει, να τον ρωτήσω. Δεν ξέρω ο Πρόεδρος. Έφυγε ο Δήμαρχος. Δεν μίλησαμε για εσένα. Όταν αυτά Ακούστηκαν πολλά απόψε, καλησπέρα καταρχήν. Ακούστηκαν πολλά, τα απαντήσεις δεν δόθηκε καμία. Για το ΖΕΞ, για το χρήμα, για την εξουσία κτλ. Σύνηθες φαινόμενο. Άρα το ρωτάνε, άλλα απαντάει. Το ρωτάνε για αυτά που είπε και λέει για το ΚΕΠ υγείας. Το ρωτάνε κάτι άλλο, λέει για τα μάρμαρα. Δεν είναι η πρώτη φορά. Απάντηση καμία. Εγώ θέλω να το ρωτήσω. Πώς γίνεται
Εδώ πιο μισή ώρα συζητάμε, φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σοβαρό στην παράταξή του αλλά και στον Δήμο γενικότερα. Και να λέει αυτό δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Να τον εδώ να μας πει, υπάρχει τελικά πρόβλημα ή δεν υπάρχει. Να καταλάβουμε κι εμείς δηλαδή. Γιατί αυτός μπορεί να και πληροφορήσει από πίσω ότι εντάξει, όλα θα είναι καλώς. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, ούτε από τους δημοτικούς υπουργούς, αλλά ούτε και αυτός προς τους δημοτικούς υπουργούς. Ξαφνικά τώρα το ανακάλυψε ότι οι συμβουλοί του δεν αποδίδουν στο έργο τους. Μέχρι τώρα έλεγε έχω άξιους συνεργάτες. Τώρα που δίθεν σηκώσαν το ανάστημα και του βάζουν κάποια ζητήματα, λέει ότι θα μηδενίζει όλο ότι δεν είναι τίποτα. Μιλάει για την αντιπολίτευση. Εγώ προσωπικά με τον κύριο Κωνσταντόπουλο ψηφίζω με τον προϋπολογισμό. Για ποιο λόγο? Τ' άκουσα κι εγώ. Θέλαμε να λειτουργήσει ο Δήμος. Και λειτουργήσε ο Δήμος για το 16. Το 17 θα λειτουργήσει. Πήρε ένα απολογιστικά στοιχεία για τον προϋπολογισμό του 16 με στοιχεία του 14. Το προβλέπαν όμως ή τα τρέχοντα του τρέχοντος εξαμήνου ή της προηγούμενης χρονιάς. Ρωτάω λοιπόν, το 17 ο προϋπολογισμός πώς θα καταρτιστεί? Με στοιχεία του 16. Το πρώτο εξάμηνο 96% μείον είμαστε. 35.000, 40.000. Πώς θα στηθεί, καθίστε δεν θα μπορούμε να πάρουμε τον χρόνο. Να είναι εδώ να μας απαντήσει. Άμεσος προϊστάμενος όλων των αντιδημάρχων και όλων των υπαλλήλων του Δήμου είναι αυτός. Εάν δεν έχει εικόνα, ας φροντίσει να έρθει κανένα δυο ώρες περισσότερο στο Δήμο και να περνάει από κανένα γραφείο να ρωτάει και κάποια πράγματα. Μιλούσε για το χρέος του Δήμου. Έφυγε, λένε αερολογίες. 12 εκατομμύρια. 12 εκατομμύρια. Ήρθε ο Αρκωτός και είχα 5. Συνεχίζει να λέει το ίδιο βιολί. Θα έρθει το τρίμηνο, ήταν σήμερα συζητηθεί. Θα έρθει το τρίμηνο και θα μιλάει ξεκάθαρα. Να το ρωτήσω όμως να μας πει σήμερα πόσοι επαγγελματίες του Δήμου είναι απληρωτοί. Δεν το συζητάω αυτό. Έχουν κάνει εργασίες στο Δήμο και δεν έχουν τιμολογήσει. Να μας το πει. Δεν ξέρει όμως. Δεν ξέρει γιατί δεν φρόντισε ποτέ να πάει να ενημερωθεί. Κατηγορούσε την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Γιατί οφειλεί στη διαδημά 280.000 ευρώ, κύριε Τεθό. Να τα ακούσετε κι εσείς. Πόσο είπε ο κύριος Κουκάλης ότι είναι 700 σε 22 μήνες. Τα 280. 400, μην πέσει η διαδικασία. Είμαστε στη μέση ακριβώς. Αυξήθηκαν. Εντάξει. Λοιπόν και τελευταία. Αυτό δεν είναι, τι να το πω. Τι να. Ο λαός έχει μια παρενία. Ήταν εδώ, τα λίγα ώρα στο. Και εσείς μιλούσατε και η αρχική της αντιπολίτευσης μιλούσε στο κινητό. Ο Δήμαρχος σας είχε όλους να μην πω γραμμένους πω και εσείς να πούμε με λέτε τώρα έφυγε και λες. Τι λες, να τα ακούσω εγώ. Δεν ήθελα να τα πω. Ο άλλος μου λέει να πούμε χαβαλέ κάναμε να πούμε και υπόγραψα και να πούμε ένα συγγνώμη. Να πει ο Δήμαρχος και να κάνουμε κουλουτούμε. Παρακαλώ, τώρα κινηλάς. Πώς είσαι σκημένα, πώς είμαι, πήρες τον λόγο. Σύμβουλος είμαι. Πήρες τον λόγο. Γιατί υπάρχει προεδρείο. Δεν θα λες λόγια που είπα πριν. Εσύ μόνος σου είπες κάνουμε χαβαλέ. Μόνος σου είπες. Παρακαλώ καθίστε. Μόνος σου είπες κάνουμε χαβαλέ. Τελευταία, ο λαός λέει ένα γνωμικό. Τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλη. Ας το εφαρμόσω στο Δήμαρχο και ας κοιτάξει να δουλέψει το Δήμαρχο. Λοιπόν, μισό λεπτό. Καθίστε, μισό λεπτό. Λοιπόν, είχα πει στην αρχή ότι αυτό το κείμενο το οποίο είχαμε δώσει στο Δήμαρχο ένα κείμενο, ότι δεν θα το διαβάσει. Αλλά αυτά ακουστήκανε όλα εδώ πέρα, οπότε δεν νομίζω ότι δεν πρέπει να διαβαστεί. Τώρα ο Δήμαρχος έχει άλλη γνώμη, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, αναφέρει επάνω και με κεφαλαία γράμματα λειτουργία συνδυασμού. Περάσανε σχεδόν 2 χρόνια και ο συνδυασμός δεν έχει βρει ακόμα το ρυθμό βάδισης και σταθεροποίησης της πορείας προς κάτι καλύτερο για την αλλαγή που υποσχεθήκαμε στους δημότες, παρόλο που οι πιο πολλοί από εμάς αφιερώνουμε και ενδιαθέτουμε πάρα πολύ χρόνο για τις υποθέσεις του Δήμου. Την ευθύνη την έχουμε όλοι μας, αλλά μεγαλύτερη φέρουμε όσοι από εμάς είμαστε εκλεγμένοι ή ορισμένοι σε κάποια θέση ασκώντας διοίκηση, δηλαδή σχεδόν όλοι. Φέρουμε ακόμα ευθύνη γιατί συμβιβαζόμαστε και δεν αντιδρούμε σε λόγια, σε πράξεις, σε έργα που σχεδόν όλοι μας τα γνωρίζουμε, τα συζητάμε μεταξύ μας και δίθεν για το καλό και την ενότητα του συνδυασμού και του τόπου τα κουκουλώνουμε, τα καταπίνουμε και σιωπάμε.
τη μεγαλύτερη και πρώτα απ' όλα και όλους ευθύνη, για την επικρατούσα κατάσταση του Δήμου, τη φέρνει ο Δήμαρχος. Πρώτον, γιατί με την ανυπαρξία του, τη μη έγκαιρη προσέλευση και τη μη καθημερινή παρουσία στο Δήμο δίνει δικαιώματα σχολιασμών και χλεβασμών στους δημότες, στους δε υπαλλήλους τους οποίους προείσταται ασυδοσία και παχαλοποίηση. Δεν είναι για όλους τους υπαλλήλους, έτσι, προς να μην εξηγούμαστε. Δεύτερον, γιατί με την κοροϊδία, την ψευτιά, τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και λέγοντας σε όλα ναι και επιβάλλεται να γίνει, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στους αιρετούς, στις υπηρεσίες και κατ' επέκταση στους πολίτες. Τρίτον, γιατί με το διέργεια βασίλευε που εφαρμόζει έχει κάνει το συνδυασμό που θα έπρεπε να είναι μια ενότητα, μια γροθιά, μια ομάδα, περισσότερες ομάδες από ό,τι οι μονάδες που το απαρτίζουν. Άλλα λέει στον έναν, άλλα λέει στον άλλο, κατηγορεί τον πρώτο στον δεύτερο, τον δεύτερο στον τρίτο και πάει λέγοντας η κατάσταση και η συκοφαντία. Αποτέλεσμα να μην έχουμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο και να υπάρχει καχυποψία μεταξύ μας και να επιπλέει πάντα γιατί υπάρχει η αμφιβολία. Τέταρτο, γιατί έχει φέρει το Δήμο σε αδιέξοδο με την αθυροστομία του και τα λεγόμενά του σε τελειοπτικά πάνελ, σε ραδιόφωνα, ακόμη και σε αιρετά συμβούλια οργάνων, υποτιμώντας και βρίζοντας τους ανθρώπους που λογίζονται και είναι συνεργάτες και συνάδελφοι άλλου βαθμού αυτοδιοίκησης ή ακόμα και κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Πέμπτον, γιατί με τα λεγόμενα στα καφενεία και στις διάφορες παρέες όπου βρεθεί, αναφέρει ότι δεν έχει μπάγκο, δεν έχει ομάδα, όλη η δουλειά βγαίνει από αυτόν, τα πάντα που βλέπει και δίνει λύση αυτός και χωρίς αυτόν δεν προχωρεί τίποτε. Και όλοι θα τον παρακαλούμε και θα τον κάνουμε, δεν το αναφέρω. Έστω, γιατί με το άδειασμα των αιρετών, η ατζάρι και υπέρ συγκεκριμένων υπαλλήλων, δημιουργεί... Γιατί με το άδειασμα των αιρετών, για χάρη και υπέρ συγκεκριμένων υπαλλήλων, δημιουργεί ένα κλίμα υποτίμησης και μη σεβασμού των υπαλλήλων απέναντι στους αιρετούς. Έβδομον, γιατί Δήμος σημαίνει και ουσιαστική ανασχόληση με τα καθημερινά λειτουργικά προβλήματα των υπηρεσιών και των δημοτών και ουσιαστικό συντονισμό των υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών. Αυτά και άλλα, όπως εντολές να εξυπηρετηθούν κάποιοι που γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι αδύνατο να γίνει, αλλά για να αποφύγει την ευθύνη στο πρόβλημα που ο ίδιος ίσως δημιούργησε, μεταβιβάζει το πρόβλημα σε εμάς που πολλές φορές δεν ξέρουμε καν το γεγονός και μένουν με το στόμα ανοιχτό και άλλα που όλοι τα ξέρετε και δεν περιγράφονται. Τα ξέρετε εννοώ, αναφερόμαστε πάντα στη συμπολίτευση, έτσι. Οι παρακάτω υπογράφοντες, βλέποντας ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί, πήραμε πρωτοβουλία και συντάξαμε αυτό το κείμενο, απαιτώντας από τον Δήμαρχο και από κάθε άλλο που ασκεί εξουσία, όχι μόνο Δήμαρχος, αντιδήμαρχη, πρόεδρος, όλοι έτσι, όσοι ασκούν εξουσία, καθώς και από όλους εμάς να τηρούμε, να σεβόμαστε και να εφαρμόζουμε τα παρακάτω για τη σωτηρία του συνδυασμού και κατ' επέκταση του Δήμου. Λοιπόν, ανώτατο όργανο του συνδυασμού είναι η ολομέλειά του. Ενέργειες που δεν έχουν την έγκριση της πλειοψηφίας της ολομέλειας να μην γίνονται εκτελεστές από κανένα. Οποιαδήποτε δέσμευση πίστοσης η οποία αφορά την ανάθεση μελέτης, ανάθεση εργασίας, προμήθεια έργου, να έχει την έγκριση της ολομέλειας. Κατανομή πιστώσεων και εντολές πληρωμών ύστερα από έγκριση της ολομέλειας. Κατανομές προγραμμάτων και προτάσεις ένταξης με έγκριση της ολομέλειας. Ενημέρωση αναλυτική της ολομέλειας για όλα τα θέματα που προκύπτουν στο Δήμο από κάθε αρμόδιο που χειρίζεται το κάθε θέμα
καθώς και για τροποποιήσεις και παραλαβές μελετών. Ο σχεδιασμός τοπικών θεμάτων να έχουν πρώτα την έγκριση του τοπικού συμβουλίου. 7. Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου να έρχονται από όλους και να συζητιούνται στην Ολομέλεια και να γίνεται ξεκάθαρο στην προσυνειδήρευση τι θα στηρίξει, τι θα ψηφίσει ο καθένας μας. 8. Να λειτουργήσουν άμεσα και να μην υπολειτουργούν όλα τα όργανα και οι επιτροπές του Δήμου. Εκτελεστική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Νεολαίας, Επιτροπή Διαβούλευσης. Οι πρόεδροι των τοπικών ένατο να συντονίζουν εργάτες και εργασίες σε κάθε τοπική κοινότητα. 10. Θέματα προσωπικού τοποθετήσεις αλλαγές να γίνονται προτάσεις, να συζητιούνται και θα αποφασίζει η Ολομέλεια έχοντας και τη συνολική ευθύνη. 11. Η Ολομέλεια του Συνδυασμού να συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα για συντονισμό, ενημέρωση, έλεγχο, προγραμματισμό και αποφάσεις. Οι αποφάσεις θα παίρνονται κατά πλειοψηφία με το 50-1 των παρόντων και ουδημία μεταβολή αλλαγή θα γίνεται από κανένα. Δήμαρχε, όπως προείπαμε, φέρει τη μεγαλύτερη ευθύνη και τη λειτουργία, για τη λειτουργία του Δήμου. Θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να καλύψουμε τα κενά και τις αδυναμίες που υπάρχουν. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει και εσύ να αλλάξεις νοοτροπία, συμπεριφορά και συνήθειες ή ακόμα και το DNA σου, όπως λες και εσύ. Θα βρίσκεσαι περισσότερες παραγωγικές εργάσιμες ώρες στο Δήμο ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς, συνεργαζόμενος με όλους τους υπαλλήλους και τους αιρετούς. Να σταματήσεις να δίνεις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και να λες σε όλους ναι και επιβάλλεται. Άλλωστε, οικονομικά δεν μας παίρνει να φτιάξουμε κάποια πράγματα. 3. Να σταματήσεις το διέρη και βασίλευε, σπέρνοντας την κακυποψία και την αμφιβολία μεταξύ μας και να φροντίσεις να επανέλθει η εμπιστοσύνη μεταξύ του συμβούλου. Αν υπάρχει δυσλειτουργία με κάποιο σύμβουλο, θα το συζητάς πρώτα μαζί του για διευκρινήσεις. 4. Με την αθεροστομία σου και τα λεγόμενά σου σε τηλεοπτικά πάνελ, σε ραδιόφωνα, ακόμη και σε συμβούλια αιρετών οργάνων, έχεις φέρει σε αδιέξοδο το Δήμο, υποτιμώντας και βρίζοντας ανθρώπους που λογίζοντας και είναι συνεργάτες εκ της θέσεώς του και εν τέλει συνάδελφοι άλλου βαθμού αυτοδιοίκησης. Για να σταματήσει το συντομότερο η προβληματική συνεργασία Δήμου και Περιφέρειας ή ακόμη και εκπροσώπων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν θέλουμε να φημώσουμε κανέναν, ούτε να επιβάλλουμε λογοκρισία σε κανέναν, αλλά ο Δήμαρχος πρέπει να εκφράζει και να προβάλλει τις θέσεις και απόψεις του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι τις προσωπικές του. Αυτές πρέπει να διευκρινίσει το προτέρω όταν τις εκφράζεις δημόσια. Γι' αυτό, Δήμαρχε, προσέχουμε τι λέμε και πώς εκφραζόμαστε στα μέσα ενημέρωσης, τα οποία δεν είναι καφενείο ή ταβέρνα. Όταν επισκέπτεσαι επίσημα ένα χωριό, πρέπει να ενημερώνεις τον πρόεδρο της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, ειδικά όταν ανήκει στο συνδυασμό μας, ενώ καλό είναι να γνωρίζουν και οι δημοτικοί σύμβουλοι που κατάγονται από τη συγκεκριμένη κοινότητα. Επίσης, Δήμαρχε, πρέπει άμεσα να σταματήσει το άδειασμα των αιρετών μπροστά στους υπαλλήλους, καθώς και στα καφενεία και στις παρέες, γεγονός που δημιουργεί υποψίες για τους συνεργάτες σου και εν τέλει εμέσως και προς το πρόσωπό σου. Όσον αφορά τους ειδικούς συνεργάτες, συμβούλους του Δημάρχου, να σταματήσει η συνεχής ανάμειξή του στη λειτουργία του Δήμου και στη λήψη πολιτικών εν τέλει αποφάσεων και να επικεντρωθούν στα καθήκοντα για τα οποία προσλήφθηκαν από αύριο κιόλας. Δήμαρχε, εκλέχτηκες με ένα συνδυασμό τον οποίον οφείλεις να ρωτάς και να ενημερώνεσαι για τις δράσεις του και τις απόψεις του και να εφαρμόζεις τις αποφάσεις του, οι οποίες όταν απαιτείται θα λαμβάνουν έγκριση και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εσύ το μόνο που κάνεις είναι να προβάλλεις τον εαυτό σου
αναφέροντας το εγώ, να μιλάς για τον εαυτό σου, τις επιτυχίες σου και να παίρνεις αποφάσεις μόνος σου, γράφοντάς μου όλους αρκετές φορές κανονικότητα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Πρέπει άμεσα να σταματήσει. Διαφορετικά θα μας έχεις όλους απέναντί σου στον ίδιο συνδυασμό. Λοιπόν, η Δημοτική Σύμβουλη κατά σειρά όπως εκλέφτηκαν και το υπογράψαν. Τέτος Νικόλαος, Ζορμπάς Μιλτιάδης, Παπαδημητρίου Ζήνων, Παπαστέργιος Θωμάς, Κουκάλης Δημήτριος, Χαραλαμπίδης Ευάγγελος, Παπαδόπουλος Μιχάλης, Κοσμάς Δημήτριος, Μαλιούρα Παναγιώτα. Και από τους τοπικούς συμβούλους οι δύο πρόεδροι, Θύμιος Ιωάννης και Πιτσάβας Δημήτριος. Αυτά και τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, όλες αυτές τις σοβαρές διαπιστώσεις που κάνετε, δέχεται ότι μπορούν να παλευτούν να...